Αποδοχή απόφαση ένταξη τη πράξη με τίτλο Ανάδειξη αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι. Αποκατάσταση και αλλαγή χρήση των αποθηκών 1 ως 3. Σε έκθεση, πώληση, κινηματοθέατρο και ανέγερση νέου κτηρίου στη θέση 2. Με χρήση συνάθρηση κοινού, χώροι εστίαση, καφέ. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020. Στον άξονα προτεραιότητα βελτίωση τη ελκυστικότητα τη περιφέρεια ω τόπο εγκατάσταση επιχειρήσεων και ατόμων. Με κωδικό OPS 501713, εισηγητής ο κύριος Κουκουράβας. Ναι, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, κύριε Σύμβουλοι, για το έκτακτο. Προχθές μας ήρθε η απόφαση ένταξης των αποθηκών για το ΣΒΑΤ, των τριών αποθηκών. Πρέπει να πάρουμε αυτή την απόφαση, την αποδοχή της ένταξης, για να ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες και η προέγκριση δημοπράτησης. Είναι το τελευταίο έργο που εντάχθηκε, όλα τα άλλα έχουν ενταχθεί και έχουν πάρει την προέγκριση δημοπράτησης, τα οποία και κάθε εβδομάδα τα ανεβάζουμε προς δημοπράτηση στην πλατφόρμα με διεθνή διαγωνισμό. Παρακαλώ. Έτσι λοιπόν παίρνουμε αυτή την απόφαση, είναι το τυπικό για να προχωρήσουμε και στη δημοπράτηση και αυτού του έργου. Λοιπόν, έχουμε κάτι κύριε συνάδελφοι. Ήρθε μόλις χθες και επειδή δεν θα κάνουμε άλλο συμβούλιο μέχρι τέλος του Μαρτίου, να περάσω τώρα. Ναι, κύριε Μιχαηλίδη, ορίστε. Απλώς να σημειωθεί ότι αυτό που είπε ο κύριος Κουκουράβας, ότι προχθές ήρθε η απόφαση ένταξης, διότι το προηγούμενο διάστημα σε μια συνέντευξη τύπου είχε δηλωθεί ανακριβές ότι το έργο είχε ενταχθεί. Προχθές λοιπόν, κατά δήλωση του κυρίου Δημάρχου, εντάχθηκε το έργο. Από ποιον? Από ποιον είχε δηλωθεί ότι έχει ενταχθεί το έργο? Πριν από πολλές μέρες είχατε πει ότι αυτό το έργο είχε ενταχθεί, ενώ προχθές. Καλά, τώρα δεν κατάλαβα. Έλεγχο να μας κάνει. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Επί της ουσίας, κύριοι, θέλουμε να έχουμε τίποτα. Κύριο Δευτεραίος, ορίστε. Εμείς έχουμε διαφωνήσει με το επιχειρησιακό αυτό πλάνο και έχουμε καταψηφίσει τη συνολική και πρακτικά. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε. Λευκό. Λευκό, κύριος Δευτεραίος, κυρία Δραμανίδου, κυρία Τρέλη. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Πάμε στο 2. Συμπλήρωση της υπερεθνών 671 του 2017 απόφασης περί έγκρισης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην πρόσκληση με κωδικό 404-15-1-2-3 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΗΜΕΠΕΡΑ με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων, δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Μιχάλης Παρασκευόπουλος». Κύριε Βαταμίδη, ορίστε. Απλά συμπληρώνουμε εκείνη την απόφαση που είχαμε λάβει με το ακριβές ποσό της μελέτης, η οποία εκπονείται σε έναν βαθμό από την τεχνική μας υπηρεσία και από την Αντιδημαρχία Ενέργειας. Και το τελικό ποσό βάσης στο οποίο θα κινηθούμε για να καταθέσουμε την πρόταση είναι το 1.380.000 ευρώ. Εντάξει, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και αυτό εγκρίνεται η συμπλήρωση. Ομόφωνα. Λοιπόν, τρίτον, η έκδοση εγγυητικής επιστολής για τη ΔΕΠΑ είναι για το φυσικό αέριο. Η προηγούμενη εγγυητική επιστολή ίσχυε μαζί με την παράτασή της μέχρι 31/3/18. Επειδή δεν θα κάνουμε άλλο συμβούλιο μέχρι τέλος Μαρτίου, γι' αυτό το φέρνουμε ως έκτακτο. Είναι η νέα εγγυητική ύψους 10.420 ευρώ. Θα ισχύσει μέχρι 30/4 του 2019. Για το κολυμπητήριο, για το φυσικό αέριο. Έληξε η παλιά εγγυητική στις 31/12 του 2017. Πήρε παράταση μέχρι 31/3 του 2018. Και η νέα εγγυητική ισχύει μέχρι 30/4 του 2019. Εντάξει. Ωραία. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Κύριε Φαλέκα, θέλετε να κάνετε μια ενημέρωση? Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι. Σήμερα τελείωσε το διήμερο των επιδοτήσεων που παίρνουν οι αγρότες όλης της χώρας. Στο νομό Εύρου, η περιοχή της Τραϊανούπολης και των περιχώρων, πιάνει και κάποια χωριά των Φερών,
ήταν στον έλεγχο, στον ετήσιο έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωστό εξ αρχής. Οι αγρότες όλης της χώρας, όταν γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι υπάρχει έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι διπλά και τριπλά προσεκτικοί στις καλλιέργειές τους, ώστε να είναι εντάξει. Σήμερα τους ανακοινώθηκε ότι μέχρι στιγμής εμφανίστηκαν περίπου γύρω στους 80 αγρότες, αλλά πιστεύω ότι θα είναι αρκετοί περισσότεροι τις επόμενες ημέρες, ότι δεν λαμβάνουν καθόλου την επιδότησή τους. Υπάρχει ένα παράδειγμα στην αντίστοιχη περσινή περιοχή που έγινε αυτή η ίδια διαδικασία, και μέχρι σήμερα που πέρασε ένα έτος, οι αγρότες δεν έχουν πάρει την επιδότησή τους. Άρα δηλαδή, έστω και για λίγα στρέμματα, που ο δορυφόρος, όπως λένε οι αγρότες, κάνει λάθος, και ο δορυφόρος, ενώ είναι σπαρμένα, καλλιεργημένα και αλωνίζονται ειδικά τα βαβακοχόραφα κανονικά, ο δορυφόρος λέει τα δικά του, και πολλές φορές υπάρχει η δυσπιστία. Αυτό μας λένε οι αγρότες. Οι διαδικασίες είναι αργόσυρτες, κόβεται όλη η επιδότηση ασχέτως αν λίγα στρέμματα δεν πληρώνονται. Άρα χάνουν... Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Άρα χάνουν όλο το εισόδημά τους και αναμένουν. Εγώ θα ζητούσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, και το θεωρώ τουλάχιστον η πρότασή μου, να κάνουμε ένα ψήφισμα για γρήγορες διαδικασίες προς τον ίδιο τον Υπουργό. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη δική μου. Αλλά σας το γνωστοποιώ ότι συμβαίνει στην περιοχή μας το μοναδικό τους εισόδημα αυτών των ανθρώπων. Καλά, να το δούμε μαζί με την Περιφέρεια και με την ΠΕΔ. Ψήφισμα τώρα... Οι επιδοτήσεις είναι για όλες τις καλλιέργειες. Βασίζονται, ο δορυφόρος βγάζει τα αποτελέσματά του, ένας αγρότης φυσικά. Αυτό, όλοι οι αγρότες λένε ότι είναι έτσι. Απλά, θα δούμε, εγώ ήθελα να σας γνωστοποιήσω ότι είναι ένα μεγάλο εισόδημα για την περιοχή μας, και όφυλα να ενημερώσω. Θα δούμε με τον ΕΠΚΕΠΕ, θα δούμε και με την Περιφέρεια, και θα το καλύψουμε. Εντάξει. Καλά έκανες και μας ανησύχησες, θα το δούμε. Εντάξει. Κύριε Παντελή, διαιτήσεις, ενημερώσεις. Ναι, κύριε Πρόεδρε, έχουμε και στα αθλητικά και πολιτιστικά και στις ιδιοργανώσεις για τα αθλητικά. Έγκριση επιχορηγήσεων τον Αθλητικό Σύλλογο Ποδοσφαίρου του Πέπλου, 500 ευρώ. Τιθή ελαφερών βόλεϊ και τα σχετικά 1.800 με τις Ακαδημίες. Τη νίκη απαλού 2.000 ευρώ και τον Αθλητικό Όμηρο Υποκράτης 1.000 ευρώ. Αυτά είναι στο αθλητικό κομμάτι. Στα πολιτιστικά, όπου υπάρχουν και σχετικές αιτήσεις, στο Πολιτιστικό Σύλλογο Μάκρης 1.500 ευρώ, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σπάρτακος Άνθιας, με τις γνωστές εκδηλώσεις που κάνει κάθε χρόνο, 4.000 ευρώ. Στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κίρκης 1.500 ευρώ. Στην Λέσχη Αλεξανδρούπολης 1.500. Στο Σπίτι της Αντουανέτας 500 ευρώ. Στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δωρίσκου 500 ευρώ. Στον Σύλλογο Αμία, ένας καινούριος σύλλογος, Προσπαθώ, Προχωρώ, ενισχύουμε με 1.000 ευρώ ως επιχορήγηση. Στο Σύλλογο Φωνές της Θράκης Πολιτιστικό 1.000 ευρώ και στο Χοροδιακό Όμιλο Αλεξανδρούπολης Ευτέρπη 1.000 ευρώ. Και έχουμε αιτήσεις συνδιοργανώσεων. Στο Σύλλογο Αυτιστικών Ατόμων Άγιος Βασίλειος, όπου θα πραγματοποιήσω ένα συνέδριο στις 9 και 10 έκτου, 1.000 ευρώ. Στον ΟΦΘΑ, όπου διοργανώνει μια διεθνής κολυμβητική συνάντηση στις 14 Τετάρτου 1.500 ευρώ. Και στον Αθλητικό Σύλλογο Κύκλοπες, στο Χάτμπολ, για ένα τουρνουά που θα διοργανώσει στις 15 Τετάρτου, 1.500 ευρώ. Συμφωνούμε, κυρίες και κύριοι. Λέσχη Αλεξανδρούπολης. Η καινούργια Λέσχη Αλεξανδρούπολης. Η καινούργια Λέσχη Αλεξανδρούπολης. Είναι νεοσύστατος φορέας. Να τη δω και ο... Από πέρσι δηλαδή. Από πέρσι. Λέσχη Αλεξανδρούπολης. Είναι μήκη Αλεξανδρούπολη, λέει κάποια πράγματα εδώ. Αλεξανδρουπολιτών, συγγνώμη. Έτσι. Συγγνώμη, κύριε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εντάξει, συμφωνούμε. Εντάξει. Έχουμε καμιά αντίρρηση. Ομόφωνα. Όχι. Πάμε στο 2. Ησυχία, παρακαλώ. Παρακαλώ, ησυχία. Αποδοχή από το Δήμο Αλεξανδρούπολης της παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου μετά των κτηριακών εγκαταστάσεων του πρώην Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης στην οδό Δημήτρας, στην Αλεξανδρούπολη, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο λόγος στον κύριο Δημάρχο.
Λοιπόν, είναι μια ιστορία η οποία διαρκεί περίπου 2 χρόνια. Στον πρώτο 1,5 χρόνο δεν μπορούσε να γίνει καμία απολύτως προσπάθεια περαιτέρω από όσο κάναμε για να βρεθούμε στην χρήση αυτού του ακινήτου. Γιατί την διεκδικούσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από το νοσοκομείο και ανάποδα. Τελικώς, πριν από μήνες, απεφάνθη αμετάκλητα το Συμβούλιο Επικρατείας ότι η κυριότητα ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μιλάω για το παλιό νοσοκομείο επί της οδού Δήμητρας των 15-16.000 περίπου τετραγωνικών μέτρων. Στις 19 Τρίτου έκανα ένα έγγραφο όπου, να στο διαβάσω, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, δια της παρούσης ετούμε τη μακροχρόνια παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος του κτηριακού συμπλέγματος του παλαιού νοσοκομείου Αλεξανδρούπολη και του Δημήτρης Σταυροπολή. Τα κτίρια συνολικού εμβαδού 15.000 τετραγωνικών μέτρων έχουν εγκαταληφθεί στο έλεος του Θεού για πάνω από 12 έτη, δηλαδή από τη μεταστέγαση του νοσοκομείου σε νέο κτίριο, και έκτοτε καταραίουν αφού δέχτηκαν βανδαλισμούς και απογυμνώθηκαν από ό,τι πολύτιμο είχε. Ήδη Δήμος και Περιφέρεια έχουμε εκπονήσει οικονομοτεχνική μελέτη, βάσει οποίας απαιτείται ποσό περίπου 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για να γίνουν τα κτίρια του λειτουργικά και να εγκατασταθούν δημόσιες και αυτοδιοικητικές υπηρεσίες, οι οποίες ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως η Περιφέρεια για το Διοικητήριο του Νομού Εύρου, η Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, αλλά και άλλες υπηρεσίες που θα ακολουθήσουν. Έτσι θα σωθούν τα κτίρια, θα δημιουργηθεί μια καλή οικονομία μέσα και γύρω από το Άνω Έργο, αναζωογονώντας την βόρεια πλευρά της πόλης, ενώ ταυτόχρονα θα αποσυμφορήσει το κέντρο, αφού μόνο στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου και της Διεύθυνσης Αστυνομίας κινούνται οι υπηρεσίες άνω των 2.500 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων, και 500 και άνω οχημάτων. Το κυριότερο όμως είναι το γεγονός ότι με την ανάπλασή του θα σωθεί ένα μεγάλο περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού λαού, που η όποια καθυστέρηση από εδώ και πέρα θα σημάνει την ολοκληρωτική του καταστροφή. Μετά την έκδοση απόφασης από το ΣΤΕΟ, όπου πλέον ξεκαθαρίζει η κυριότητα υπέρ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και επικείμενης παράδοσης του κτηριακού συμπλέγματος των 15.000 τετραγωνικών περίπου, τώρα πρέπει να γίνει παράδοση, του παλιού νοσοκομείου, ανοίγει ο δρόμος προκειμένου να αναζητήσουμε τη μακροχρόνια παραχώρηση της χρήσης του, ώστε να το αξιοποιήσουμε και μετά τη συντήρηση ανάπλαση του αποκατάστασης ζημιών να στεγάσουμε υπηρεσίες του ευρέως και ασθενού δημόσιου τομέα. Λόγω της σοβαρότητας του όλου εγχειρήματος, είναι εύλογο και αναγκαίο να σας συναντήσω, λέω, τον Υπουργό, όπως και έγινε. Οπότε παρακαλώ, προσδιορίστε η μέρα και ώρα προσέλευση του γραφείου σας. Είδα και τον διευθυντή της τεχνικής υπηρεσίας, με τον οποίο πλέον συναλλάσσουμε προκειμένου να ολοκληρώσουμε το έργο. Επισυνάψαμε οικονομικοτεχνική έκθεση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την 21-89 οικοδομική άδεια του κτηριακού συμπλέγματος, την υπαρέθρη 52-12 άδεια οικοδομής του άλλου συγκροτήματος, την 116-91 άδεια οικοδομής του μονόρροφου κτηρίου, το αρχιτεκτονικό διάγραμμα κάλυψης του κτηριακού συμπλέγματος, το απόσπασμα του ρυθμιστικού σχεδίου του άλλου κτηρίου και κατόπιν όλων των ρόφων του κτηριακού συμπλέγματος. Τώρα, προχθές ήμουνα στο τεχνικό τμήμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου τους κατέθεσα τα πάντα. Και βέβαια την επόμενη μέρα, μόλις γύρισα στην Αλεξανδρούπολη, ο διευθυντής μας απέστειλε τηλέγραφο με το οποίο συνενούσε στην όλη διαδικασία, ζητώντας μου να του στείλω μια τοπογραφική αποτύπωση, ναι, και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα ζητήσουμε και τυπικά πλέον την χρήση για 25 συν 10, 35 χρόνια της χρήσης όλων των κτηρίων. Βεβαίως και είμαστε έτοιμοι με το τοπογραφικό αυτό αποτύπωμα, το έχουμε ήδη στα χέρια μας και δεν έχουμε παρά σήμερα να πάρουμε την απόφαση, για την οποία βέβαια σήμερα το πρωί έλαβα ένα έγγραφο από το Περιφερειάρχη, ο οποίος συνενεί στην διεκδίκηση της χρήσης του χώρου και των εγκαταστάσεων, ζητώντας να μεταφέρω στον Υπουργό ότι την απόφαση την οποία θα εκδώσει για την παραχώρηση της χρήσης να είναι από κοινού στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σας λέω από τώρα ότι είναι δύσκολη η χρηματοδότησή του.
αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χρηματοδοτικό εργαλείο με το οποίο μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα ένταξης, αλλά ελπίζω στο εγγύς μέλλον και βέβαια ξεκινάμε με τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως ακριβώς είχαμε συμφωνήσει με τον αέμνηστο Περιφερειάρχη, τον Γιώργο τον Παυλίδη, και είχαμε ήδη κάνει κρούση προς τον Νίκο τον Ματζιούφα, τον Γενικό Γραμματέα της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και με τον κύριο Πιτσιόρλα, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης. Τώρα συμπληρώνουμε το φάκελο αυτόν στη Γενική Γραμματεία των ΣΔΙΤ. Θα πάω την Παρασκευή και τη Δευτέρα και θα διεκδικήσουμε μετά από την ολοκλήρωση της παράδοσης της χρήσης, θα διεκδικήσουμε αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο, έχοντας τη δυνατότητα μέσα από δύο μισθώματα που ήδη υφίστανται, 12.000 της δημοτικής, μάλλον της περιφερειακής διοίκησης του νομού Εύρου και της αστυνομικής διεύθυνσης, άλλες 9.000, σύνολο 21.000, αλλά και από το Υπουργείο Παιδείας, αφού μέσα εκεί στεγάζονται όλα τα γραφεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, υπολογίζοντας ότι θα πλησιάσουμε στις 30.000 ευρώ, προσθέτοντας και εμείς ως Δήμος για να στεγάσουμε κάποιες ενδεχόμενες υπηρεσίες, έτσι ώστε να γίνει δελεαστικό, και το δελεαστικό βέβαια για αυτούς οι οποίοι δεν πιστεύουν στη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ίσως να μην τους είναι καλό να είναι τραχή, προκειμένου να πλησιάσουμε με μία ολοκληρωμένη πλέον μετά τη μετάβαση της χρήσης μελέτη οικονομοτεχνική, με την οποία θα αποκρυσταλώσουμε το ποσό που απαιτείται για την ανάπλαση και αποκατάσταση όλων των κτηρίων του παλιού νοσοκομείου. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά αν αυτό το κτηριακό σύμπλεγμα δεν έρθει στα χέρια του Δήμου και της Περιφέρειας, κανείς άλλος δεν μπορεί να το παραλάβει και κανείς άλλος δεν μπορεί να το προχωρήσει, μη εξαιρουμένου και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τώρα βέβαια, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν μάθει να αγωνίζονται ή αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να κουβαλάμε βάρη, αντίθετα με μένα που λέω ότι φέρτε μου βάρος στην πλάτη μου, με τους συνεργάτες μου αυτή η Δημοτική Αρχή θα προχωρήσει και έχουμε την υποχρέωση απέναντι στην πόλη και ιδιαίτερα στο κομμάτι αυτό, το Βόρειο, όπου είχε αναπτυγμένη μια οικονομία και μέσα και έξω από το νοσοκομείο, αλλά και με τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε ξανά το κέντρο της πόλης, απομακρύνοντας τις δημόσιες υπηρεσίες και την διοίκηση της αντιπεριφέρειας, έχουμε την απόλυτη υποχρέωση να κουβαλήσουμε το βάρος αυτό και όλοι μαζί, χωρίς τρικλοποδιές, αλλά με την δυνατότητα της σύμπλεξης και της συνέργειας, να προχωρήσουμε στην ανάπλαση αυτής της περιοχής και στην αναδημιουργία αυτού του χώρου. Μόνο με την συνέργεια και με την συνεργατικότητα θα μπορέσουμε καλόπιστα να σηκώσουμε αυτά τα πολλά βάρη με μία πλάτη η οποία βέβαια και είναι αδύναμη, όπως έχει κατατίσει η οικονομία της Ελλάδας. Χωρίς λοιπόν μεμσημυρία, ζητάω σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο να στρέξει σε αυτήν την δοκιμασία, την οποία θα πάρουμε με τη θέλησή μας, με την περιφέρεια μαζί, για να προχωρήσουμε σε μια δυναμική ανάπλαση ενός τεράστιου κομματιού της πόλης μας και να σώσουμε και ένα περιουσιακό στοιχείο που είναι περιουσιακό του λαού μας και ιδιαίτερα αυτού του κομματιού που λέγεται λαός του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Ορίστε, κύριε Φωτιάνη. Καταρχήν θέλω να πω, κύριε Δήμαρχε, ότι το κτίριο αυτό αποτελεί την ντροπή του νομού, της πόλης και θα έλεγα όλοι, καθένας στο βαθμό της δικής του ευθύνης, έχουμε την ευθύνη και για την κατάδια αυτού του χώρου, έτσι όπως είναι. Άρα θα έλεγα ότι καταρχήν είναι θετική η ενέργεια να υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται, μια και δεν υπάρχει κράτος κεντρικό και η κεντρική διοίκηση η οποία να έχει το ενδιαφέρον για αυτό το συγκεκριμένο κτίριο. Απλώς από την εμπειρία που έτυχε να διαθέτω, θέλω να επισημάνω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε πίσω, προσπάθεια είναι, μπορεί να προχωρήσει εύκολα, δύσκολα ή να μην προχωρήσει καθόλου.
Θέλω να σας πω, γιατί μιλήσατε με πολύ μεγάλη σιγουριά για τα ενίκια του δημοσίου και όλα αυτά. Θέλω να πω μόνο, και αφήστε το στην άκρη, μόνο ακούστε το και λάβετε το υπόψη, ότι είναι παντελώς αδύνατο, παντελώς το ξανατρίζω αδύνατο, να εξασφαλίσει κάποιος ότι το κράτος, το δημόσιο, θα έρθει και θα στεγαστεί στους χώρους που θα κάνουμε εμείς σαν δήμος. Γιατί θα συμμετέχουν οι οποιοδήποτε φορείς, θα συμμετέχουν με ίσους όρους με το οποιοδήποτε άλλον ιδιώτη τυχόν προσφέρει. Δεν υπάρχει διαδικασία, γιατί τα αντιμετωπίσαμε πολλές φορές στην πράξη, και είναι αστείο μεν για μένα, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Ότι δεν υπάρχει καμιά διαδικασία να πεις είναι δικό σας, το κράτος είναι, ακόμα και ο Δήμος είναι κράτος εν ευρία ενία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ότι να υπάρχει, δεν πρέπει να πει ότι ξέρεις, πάρτε το δικό σας είναι αυτό εδώ. Τίποτα, θα πάει και ο Δήμος, θα πάει με ίσους όρους με τον ιδιώτη, θα γίνει δημοπράτηση του έργου. Το λέω γιατί αντιμετώπισα και πιο ακραίες περιπτώσεις. Έλεγε ο άλλος, χρωστάω στην εφορία, πάρτε το, θα στεγάσετε υπηρεσίες και τα λοιπά, σας βολεύει, πάρτε το. Εντάξει, π.χ. ένωση, δεν ήθελα να πω όνομα και τα λοιπά, τα προσέφερε όλα επειδή το παρακολούθησε από κοντά. Και λέει, δεν μπορεί, λέει, για να το πάρουμε, για να συμψηφίσουμε χρέη τα οποία δεν θα πάρει ποτέ. Με τη διαδικασία της εκαθάρισης και της πτώχευσης και τα λοιπά, δεν μπορεί να πάρει ποτέ το δημόσιο τα χρήματά του από τη φορολογία. Και του λέει, ελάτε, πάρτε το, κάνει, δεν ξέρω, 3 εκατομμύρια, πάρτε το για ένα που χρωστάμε και τα λοιπά, στο 1/3 της τιμής και τα λοιπά. Και λέει, όχι, για να το πάρουμε εμείς, θα πρέπει να γίνει προκήρυξη διαγωνισμού, να μην προσφερθεί κάποιος άλλος, να βρεθούν χρήματα. Δηλαδή δεν υπάρχει θέμα να συμβεί ποτέ αυτό. Εκ των προτέρων στον προϋπολογισμό να γραφτούν χρήματα, διαδικασίες δηλαδή, οι οποίες οδηγούσαν στο να μην προχωρήσει η ιστορία. Με αποτέλεσμα, δεν θα πάρει τίποτα το δημόσιο, ούτε φόρους, ούτε κτίριο κτλ. Ενώ θα είχε έναν χώρο έτοιμο κτλ. 3-4 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων που θα στέγανε όλες οι υπηρεσίες χωρίς κόστος, γιατί αυτό θα χρειαστεί για να το κάνουμε και κάποιο κόστος με μεγάλο κτλ. Είναι έτοιμο να βγουν την άλλη μέρα να πει όποιος θέλει να είναι έτοιμο. Και όμως αντιμετωπίστηκαν και αυτά, δεν είναι ένα παράδειγμα είναι αυτό, επειδή το θυμάται ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Παντελίδης, το έζησε από κοντά μάλλον κτλ. Ότι παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων εδώ τοπικά, της εισηγήσης, την θετική στάση, κατέστη παντελώς αδύνατο, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων. Διατυπώσεις όμως οι οποίες οδηγούν, θα έλεγα, στην απόλυτη κτλ. Αποτυχία οποιοδήποτε εγχειρήματος. Επομένως, είμαστε υπέρ της αποδοχής. Και έχει ο Θεός με όποιες επιφυλάξεις όσον αφορά τη διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να γίνει αποκατάσταση των ζημιών και να είναι έτοιμο για παραχώρηση προς χρήση. Εντάξει, κύριε Φωτιά. Κύριε Δευτέρα, ορίστε. Καταρχήν, εδώ σαν θέμα είναι να αποδεχτούμε την παραχώρηση. Από ό,τι καταλάβαμε, παραχώρηση δεν υπάρχει. Θα αποφασίσουμε εμείς αν το ζητάμε. Με αυτή την έννοια, εμείς είμαστε υπέρ του να το ζητήσουμε και μάλιστα άνευ ανταλλάγμα. Τελεία. Μέχρι εδώ τα ψηφίζουμε όλα. Το θέλουμε, ανήκει στο λαό, πρέπει να είναι το λαό, πρέπει να είναι του Δήμου, πρέπει ό,τι θέλετε να είναι και πρέπει να αξιοποιηθεί για όλα αυτά που περιγράψατε, κύριε Δήμαρχε, όπως παραδείγματος χάρη την αποσυμφόρηση του κέντρου, τη μεταφορά υπηρεσιών. Είναι πάγιες θέσεις, νομίζω, όλων των δημοτικών παρατάξεων. Μέχρι εδώ, τελεία. Ναι. Μισό λεπτό. Πρέπει να καταθέσουμε και τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν να κάνουν. Με το ποσό που είπατε, που θα κάνει δελεαστική την πρότασή μας, της τάξης των 30, 50, 60, 100 χιλιάδων, τον ανταγωνισμό μεταξύ ημών με ΙΤΑ και ιδιωτών, επιχειρηματιών, και καλά κάνουν οι άνθρωποι από τη στιγμή που θα υπάρχει ένα τέτοιο κτίριο και μια τέτοια μεγάλη έκταση, γιατί να μην ενδιαφερθούν να την αξιοποιήσουν, και να κάνουν μια επένδυση στη τάξη των 8, 9, 10 εκατομμυρίων ίσως, αλλά θα πρέπει να βγάλουν και τα αντίστοιχα, για να μην πω πολλαπλάσια από αυτή την επένδυση. Άρα, ναι, κύριε Φωτιάδη, το ξέρουμε το καπιταλιστικό σύστημα. Μέσα σε αυτό ζούμε και ξέρουμε πολύ καλά τι είναι. Αλλά αυτό, μην το βαφτίζουμε όμως το ψάρι κρέας και λέμε ότι κάνουμε νηστεία. Αυτό δεν είναι του λαού, κύριε Δήμαρχε. Αυτό δεν είναι του λαού. Του λαού είναι δικό του. Δεν θα πληρώνει
τα ντερά του και από πάνω θα είναι και του λαού. Αυτό δεν είναι του λαού. Αυτό είναι των επιχειρηματιών. Είναι λοιπόν, του Δήμου, ο οποίος ως επιχειρηματίας θα το λειτουργήσει. Το θέμα μας, το θέμα μας. Το θέμα μας είναι, δεν το καταλάβατε κύριε Πρόεδρε, ακόμη το θέμα μας. Το θέμα μας είναι, αυτό είναι το θέμα μας. Είναι, το ζητάμε ή δεν το ζητάμε. Αυτό είναι το θέμα μας και αυτό συζητάμε. Το ζητάμε ή δεν το ζητάμε, αν δεν καταλάβατε. Αυτή, λοιπόν, αυτό είναι το θέμα με αυτήν την αίρεση και λέγοντας, και επειδή τέλος πάντων έχω περάσει πολλά χρόνια εκεί μέσα και τα χρόνια της νιώτης μου ίσως, δηλαδή 23 χρονών μπήκα. Έτσι είναι, δεν είναι ίσως, το ξέρει ο Παναγιώτης. Από το 1983 μέχρι και το 2002, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν θέλετε το πονάω και έχω ένα λόγο παραπάνω το πονάω. Έτσι λοιπόν θέλω να είναι λαϊκό, θέλω να είναι δημόσιο, θέλω να είναι δωρεάν και δεν θέλω ανταλλάγματα. Εντάξει, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ζητάμε, λοιπόν, σαν παράταξη λοιπόν, καταθέτουμε την πρότασή μας και σταματάμε εκεί. Ζητάμε, δεν είναι δηλαδή παραχώρηση, σήμερα δεν ήρθαμε να αποδεχτούμε την παραχώρηση. Ζητάμε να μας παραχωρηθεί δωρεάν, άνευ ανταλλάγματος ή όπως θέλετε, και μακροχρόνια. Ωραία. Μέχρι εκεί το ψηφίζουμε, τελεία, όλα Ωραία. Τα άλλα είναι αιρέσεις που έχουμε. Ωραία. Μία διευκρινιστική ερώτηση, αν θέλετε, στο κλείσιμο. Περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια, δηλαδή και η μοριακή βιολογία στο πίσω, όλα, το οποίο διεκδικεί και το Πανεπιστήμιο, γιατί το έχει πληρώσει, επειδή είναι το οικόπεδο του... Εγώ για να το διευκρινίσω ρωτάω. Απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Ένα δευτερόλεπτο. Να προσθέσω κάτι. Μέχρι να περάσει στο Δήμο, η κατάσταση σε ορισμένα σημεία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Ποιος όμως θα μπει που κρέμονται από τη δυτική μεριά, που τα είδα και χτες πάλι, κρέμονται τα μάρμαρα και έχει ανοίξει το πετό από το μπαλκόνι. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, έλα να μην κάνουμε διάλογο. Κύριε Μιχαηλίδη, το λόγο. Παρακαλώ να μην κάνουμε διάλογο. Ησυχία. 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 Ορίστε. Ορίστε. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Στο πλαίσιο της συνένεσης που αναφέρθηκαν και ο κύριος Δήμαρχος και οι προηγούμενοι συνάδελφοι επικεφαλής των παραθέσεων, θα συμφωνήσουμε κι εμείς όλοι μαζί να το διεκδικήσουμε το κτίριο. Παρόλα αυτά, οφείλουμε να πούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο το διεκδικούμε είναι εντελώς λαθασμένος και το αποτέλεσμα, λυπάμαι που το λέω, είναι πάρα πολύ αμφίβολο έως αδύνατο. Και να εξηγήσω γιατί. Σωστά είπε ο Σάββας ο Δευτερέως ότι ο τίτλος είναι παραπλανητικός. Εδώ ερχόμαστε σήμερα να ζητήσουμε και όχι να εγκρίνουμε την παραχώρηση. Είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι είχε ένα έγγραφο του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος συνενεί. Θα είχε ενδιαφέρον να ξέρουμε τι λέει αυτό το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα και σε τι σημεία συνενεί. Το ότι ζητάει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι θετικό. Αλλά όπως αντιλαμβανόμαστε, το συζητάμε αυτό το θέμα σήμερα για πρώτη φορά. Διότι το ζήτησε κάποιος Γενικός Γραμματέας ενός Υπουργείου. Όπως σωστά είπε ο κύριος Δήμαρχος, το 2015, 6/11, όπως αναφέρει ο αείμνηστος ο Γιώργος ο Παυλίδης προς τον Ειδικό Γραμματέα Συμπράξεων, τον κύριο Ματζούφα, σε μια κοινή προσπάθεια δυνάμει του εγγράφου του Δημάρχου της Αλεξανδρούπολης, το Δημοτικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2015 δεν ερωτήθηκε για τίποτα. Παρ' όλα αυτά, εμείς είχαμε τοποθετηθεί τότε για πρώτη φορά με δελτίο τύπου και είπαμε ότι είναι λάθος ο τρόπος που το ζητάμε και ο κύριος, ο αείμνηστος, ο Γιώργος ο Παυλίδης, το έστειλε στα ΣΔΙΤ, διότι προφανώς όταν κάνεις μια έκθεση ιδεών και ζητάς κάτι αόριστα για να είσαι απέναντι στην κοινωνία καλυμμένος ότι εγώ το διεκδικώ, δεν υπήρχε περίπτωση αυτό χωρίς καμία πρόταση, χωρίς καμία πολεοδομική μελέτη, χωρίς καμία τεχνοοικονομική μελέτη να ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Άρα ο αείμνηστος, ο Γιώργος ο Παυλίδης, το πέρασε στα ΣΔΙΤ μη έχοντας κάποια σοβαρή πρόταση. Αυτό όμως το οποίο δεν συζητήσαμε σήμερα και είναι αξιοπερίεργο εδώ πέρα, αφού έστω και δια της πλαγίας, ερχόμαστε ως Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι εδώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όσοι μας παρακολουθούν, να πούμε ναι, να το πάρουμε, αλλά να το κάνουμε τι. Προσέξτε, πριν από μία εβδομάδα, αφήνω τις παλιές δηλώσεις του κύριου Δημάρχου,
Ο κύριος Λαμπάκης είπε στην εκπομπή του Δημήτρη του Κολλιού στο Μάξιμο με. Να πάμε στο θέμα μας. Η αστυνομική. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Θα μου δώσετε τον χρόνο που είχαν και οι προηγούμενοι. Λέει λοιπόν ο κύριος Δήμαρχος. Ακούστε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Η αστυνομική διέξοδο. Δεν πρέπει να ξέρουμε γιατί το ζητάμε και θα το κάνουμε. Το χρόνο σας θα τον έχετε όπως τον είχαν και οι προαλήσαντες. Επί του θέματος δεν είναι. Το τι θα το κάνουμε. Τι θα το κάνουμε. Εγκρίνουμε, ζητάμε κάτι χωρί να ξέρουμε τι θα το κάνουμε. Αυτό κάνουμε. Ψηφίζουμε να το ζητήσουμε. Αυτή είναι η... Επιτρέψτε μου να μιλήσω. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, μας ακούει ο κόσμος. Είναι ενημερωθεί ο κόσμος. Είπε λοιπόν ο κύριος Δήμαρχος ότι τι θα κάνουμε εκεί πέρα μέσα. Θα βάλουμε, λέει, την αστυνομική διεύθυνση και την αντιπεριφέρεια. Αλλά αν έρθει, λέει, η λιμενική ακαδημία, θα πούμε την περιφέρεια. Άντε, γεια σας, λέει, ψάξτε να βρείτε δικό σας κτίριο. Αυτό, αν είναι λογική σοβαρότητα. Εγώ το θέτω στην κρίση όλων. Δηλαδή δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, το ζητάμε από ένα Υπουργείο, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα το κάνουμε. Επίσης να θυμίσω ότι πριν 2 χρόνια εδώ σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε μια απόφαση όλοι μαζί και μάλιστα είχαμε και κάποια διένεξη, ζητήσαμε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να ανταλλάξουμε το μήλο του Μασούρα με το δικαστικό μέγαρο και μετά από 2 μήνες ο κύριος Λαμπάκης, αγνώντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λοιπόν, φεύγουμε λίγο, πήρε απόφαση και το έκανε Ινστιτούτο Αναγκικών Μελετών. Λοιπόν, αυτή είναι η αξία των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωραία. Άρα λοιπόν, χωρίς σχέδιο, κύριε Πρόεδρε, χωρίς να ξέρουμε τι θα το κάνουμε. Ο κύριος Λαμπάκης έχει πει 500 απόψεις δημοσίως και δεν το συζητάμε. Δηλαδή είναι δυνατόν σήμερα να αποφεύγουμε να συζητήσουμε τι θα το κάνουμε. Πώς θα μας πάρει σοβαρά λοιπόν ένας υπουργός, πώς θα μας πάρει σοβαρά ένας γενικός γραμματέας, πώς θα βρεθεί χρηματοδοτικό εργαλείο ή μέσον για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει. Είπατε μέσα ότι η μονόδρομος είναι τα ΣΔΙΤ. Φαντάζομαι ο Σάββος ο Δευτέρεος το ψηφίζει, όχι για να έχουμε μονόδρομο τα ΣΔΙΤ, αλλά για να δούμε πραγματικά ποιος είναι ο σκοπός και με ποια όπλα πάμε να το διεκδικήσουμε, κύριε Δήμαρχε. Δεν μπορείτε λοιπόν να παίζετε μονόπολη και μία να λέτε ότι αν πάρουμε τη Λιμενική Ακαδημία, η περιφέρεια, αυτό είναι ασέβεια στον κύριο Μέτρη, ο οποίος σας έστειλε και χαρτί, όπως είπατε, επιστολή, και να λέτε η περιφέρεια μετά να πάει να κόψει το κεφάλι της. Δεν υπάρχει σοβαρότητα στην πρότασή μας. Εμείς θα συμφωνήσουμε να το διεκδικήσουμε, αλλά την αποτυχία αυτού του εγχειρήματος, με τον τρόπο με τον οποίο τον επιχειρείτε, εντάξει, θα την διεκδικήσουμε. Εντάξει, αντιληπτό. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Ταζή, θέλετε να... Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, τέλος. Κύριε Πρόεδρε. Τελείωσε. Πάμε. Νομίζω ότι πραγματικά αισθανόμαστε σε άλλο χώρο και όχι σε αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα ήρθε ένα θέμα που το έφερε η Δημοτική Αρχή για τη χρήση από την παρακόρηση του Υπουργείου στο Δήμο Αλεξανδρόπουλης. Και έχουμε φτάσει. Το κάναμε το κτίριο, το έχουμε τελειώσει και να δούμε ποιοι θα δικαστούν. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, ειλικρινά δηλαδή, για να ξέρουμε τι συζητάμε και τι θέλουμε. Απ' τη μια θέλουμε τη χρήση να την πάρουμε, αλλά απ' την άλλη είπαμε, άμα το τελειώσαμε και ολοκληρώθηκε, ποιους θα βάλουμε. Λες, δεν έχουμε υπηρεσίες σε αυτή την πόλη για να στεγαστούμε μέσα από το κτίριο, το οποίο πιστεύω θα είναι ένα κόσμημα. Τότε, αφού δεν ξέρετε, κύριε Μεγαρή, γιατί το ψηφίστε να την πάρουμε τη χρήση, αφού δεν θέλετε να στεγαστούμε μέσα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, παρακαλώ, ησυχία. Κύριε Πρόεδρε, και αυτό πρέπει να κάνει ο Δήμαρχος, να κάνουμε ένα έγγραφο, κύριε Δήμαρχε, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μέσα στιγάζονται πάρα πολλοί σύλλογοι, οι οποίοι δεν προσφέρουν τίποτα μέσα σε αυτή την κοινωνία και τα χρέη υπάρχουν πάνω από 300.000 κάθε χρόνο. Αυτά φοβάμαι, αν έρθει το κτίριο στο αν θα δει το κτίριο αυτό στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, θα μεταευρεθούν και από τα χρέη. Είναι πολύ σοβαρό σημείο, πρέπει να το προσέξουμε και αυτοί οι κύριοι πρέπει να φύγουν όλοι από μέσα. Δεν συμβάλλουν και δεν προσφέρουν τίποτα κανένα σωματείο. Εντάξει, κύριε Δήμαρχε, το λόγο και κλείνουμε. Καταρχήν, κύριε Μιχαλίδη, εμείς εδώ δεν παίζουμε. Εμείς δουλεύουμε και εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των δημοτών μας. Αν εσείς θέλετε να παίζετε στη θάλασσα με τα κουβαδάκια σας, πάρτε και πηγαίνετε στην πλάση του ΕΟΤ να παίξετε. Γιατί είναι τροπή να λειτουργείτε έτσι και να υποβιβάζετε το επίπεδο και κάθε τι το οποίο συζητείτε εδώ, να το αρνείστε με τον τρόπο αυτόν, ο οποίος είναι απαράδεκτος και ψυχολογικά διερευνητέως. Τι είπατε, κύριε Μιχαηλίδη, ότι ο Δήμαρχος δεν μπορεί να σκέπτεται δυνατά για ένα θέμα τόσο πολύ μεγάλο?
Βεβαίως και έχω προτείνει, όταν ήμουνα το 2002 μέχρι το 2008 πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, όταν τότε έκανα το πρώτο μου έγγραφο προς τον Υπουργείο Δικαιοσύνης και ζήτησα από τότε ακόμα να φύγει από εκεί το δικαστήριο και να το ανταλλάξω με αυτό το, να ανταλλαγεί με οποιοδήποτε άλλο ακίνητο του Δήμου. Και όταν ήρθα εδώ το 2011, πρότεινα βέβαια και απέναντι από το ΝΕΟ δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο και πρότεινα αργότερα και το Μήνου του Βασούρα για το δικαστήριο. Βεβαίως προτείνω. Προτείνω τις καλύτερες λύσεις κάθε φορά όπως αυτές προκύπτουν για το συμφέρον, του λαού του Δήμου της Αλεξανδρούπολης και για τον ίδιο το Δήμο. Εσάς θα ρωτήσω κάθε φορά ή θα εγκλωβιστώ μέσα σε μία άποψη του 11 ή του 14 ή του 17 όταν έχουμε 18 και τα πάντα τρέχουν. Τα πάντα αρεί και ουδέν μένει, είπε ο Ηράκλητος. Ούτε αυτό έχετε κατά νου. Και βεβαίως, κύριε Μιχαλίδη, ακούσατε τι είπε ο κύριος Φωτιάδης. Όλα βρίσκονται, αν το πάρουμε, που να εύχεστε και σταματήστε να βάζετε τρικλοποδιές και εδώ επιτέλους, αν το πάρουμε, κανείς δεν λέει ότι αυτό θα πάει εκεί που εμείς θέλουμε. Γιατί υπάρχουν διαγωνιστικές διαδικασίες, εάν μιλήσουμε για ΣΔΙΤ. Εάν βέβαια μιλήσουμε για ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να υπερκεράσουμε τους διαγωνισμούς και να βάλουμε απευθείας μέσα το Υπουργείο Παιδείας με την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια, να βάλουμε μέσα την αντιπεριφέρεια, να βάλουμε μέσα την αστυνομική διεύθυνση, βεβαίως και θα ακολουθήσουμε αυτό που είναι χρηματοδοτικό εργαλείο και δεν επιβαρύνει οικονομικά τις τσέπες των δημοτών του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Τι θέλετε να σας προκαθορίσω για να έχετε επιτέλους, για να μην έχετε μια αντίδραση σε ό,τι λέει ο Δήμαρχος. Μα όλα είναι για σας αρνητικά. Μα δεν βλέπετε τίποτα θετικό από αυτήν τη Δημοτική Αρχή επί 3,5 χρόνια μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και άλλα 6 και άλλους 6 μήνες πριν από τις εκλογές του 2014. Πείτε μου ένα θετικό θα βρείτε. Θα μας τρελάτε όλους. Ή εμάς θα τρελάνετε όλους ή εσείς θα τρελαθείτε στο τέλος με αυτήν τη λογική. Και πείτε μου σας παρακαλώ, έχετε την εντύπωση ότι δουλεύω ανοήτως. Ποιος εδώ μέσα θα πει, εάν ο Υπουργός Ναυτιλίας τι αύριο το πρωί, ενώ πήραμε τη χρήση αυτού του κτηριακού συμπλέγματος των 16.000 περίπου τετραγωνικών, ποιος θα μας πει, αν ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας μας πει αύριο το πρωί ότι φέρνω τη Λιμενική Ακαδημία εδώ. Είναι κανείς εδώ μέσα που θα πει όχι, θα το πάμε να το δώσουμε στην αστυνομική διεύθυνση ή στην αντιπεριφέρεια και δεν θα το δώσουμε στη Λιμενική Ακαδημία, όταν εκεί μέσα θα υπάρξουν 1.000 άνθρωποι, φοιτητές και καθηγητές, καινούργοι, με 500 μισθούς μηνιαίους μέσα στην αγορά της πόλης. Και θα σκεφτώ εγώ τότε την αντιπεριφέρεια. Ούτε και ο Περιφερειάρχης θα πει, επειδή θα έχει και αυτό την συγχρήση, θα πει όχι. Γιατί κοιτάζουμε μπροστά και δεν είμαστε ανόητοι όπως υπονοείται. Είμαστε σοβαροί και το αποδείξαμε. Ήρθατε όψιμα εσείς εδώ πέρα μέσα από εκείνη τη θέση να μας επιτιμήσετε ότι δήθεν δεν είμαστε σοβαροί. Ξέρει η κοινωνία έξω ποιοι είμαστε εμείς και εσείς. Ξέρει ποιος είστε, κύριε Μιχαλίδη. Γνωρίζει. Μην νομίζετε ότι 18 ώρες ασχολούμαστε με το Facebook, ότι έχετε μια ομάδα ανθρώπων και η οποία σας χειροκροτεί με τα like και νομίζετε με την εικονική πραγματικότητα που δημιουργήσατε ότι είστε πάνω από όλους και από όλα. Όταν λοιπόν υποβάλλω σοβαρότατα το αίτημα και βέβαια επειδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλο εργαλείο χρηματοδοτικό παρά μόνο τα ΣΔΙΤ. Εάν αύριο το πρωί εμφανιστεί ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, σας παρακαλώ κύριε Μιχαηλίδη, βοηθήστε κι εσείς να βρούμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για να πείτε κάποια στιγμή στη ζωή σας, στα παιδιά σας, ότι σε αυτό το σημείο, από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου, βοήθησα το λαό του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Φέρτε το μου, σας παρακαλώ. Μπορείτε μια φορά να λειτουργήσετε έτσι και να αισθάνομαι ότι έχω 41 δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι όλοι θέλουν το καλό του Δήμου της Αλεξανδρούπολης.
Κάντε το λοιπόν, είναι ρητορική ερώτηση και αφήστε τα χέρια τα επάνω και την προσπάθεια να πάρετε πάλι το λόγο. Δεν έχετε να πείτε τίποτα και δεν σας έδειξα. Έχω το δικαίωμα να κρίνω τη συμπεριφορά σας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον τρόπο της επιχειρηματολογίας σας. Έτσι λοιπόν, η σοβαρότητα αυτής της Δημοτικής Αρχής, κύριε Μιχαηλίδη, θα ακούστε όσο και αν στρίβετε αριστερά και δεξιά το κεφάλι σας αμήχανα, γιατί δεν μπορείτε να ακούστε. Μόνο να μιλάτε μπορείτε. Θα ακούστε λοιπόν, θέλετε δεν θέλετε, όσο και αν σας πειράζω στην ψυχή σας. Μόλις πήγα την επόμενη μέρα, 22 Τρίτου, 21 πήγα, 22 Τρίτου, έρχεται από το Υπουργείο, από το Γενικό Διευθυντή του Τεχνικού Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Έγραφο με το οποίο μου λέει, Δήμαρχε, στείλε μου την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα έχεις το αίτημα της παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος, Σάβα. Το τι θα κάνουμε μετά, το γεγονός ότι ο Βαγγέλης ο Λαμπάκης σκέφτεται δυνατά και προσπαθεί και ζητάει βοήθεια από τους άλλους 41, μη εξαιρουμένου και εσού κύριε Μιχαηλίδη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να λειτουργώ έτσι, γιατί είμαι καλόπιστος. Εσύ προσπαθείς να ψάξεις να βρεις μια λέξη για να πεις τι να στραφείς εναντίον του Δημάρχου. Αυτό είναι, γι' αυτό σε έφερε ο λαός εδώ. Ο λαός εδώ σε έφερε για να βοηθήσει τον Δήμαρχο, για να βοηθήσει τη Δημοτική Αρχή. Όχι για να βάλει τρικλοποδιά με οποιοδήποτε εγχείρημα, επιχείρημα ή αιτία. Έτσι λοιπόν, όταν ένα Υπουργείο την επόμενη μέρα της επίσης του Δημάρχου σου στέλνει αυτό με εγωδίκη και σου λέει στείλε μου την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ένα αποτύπωμα το γραφικό για να στο δώσω αν είναι ανταλλάγματος. Εγώ θα πω, α, ξέρετε, επειδή σκέφτομαι να το κάνω έτσι, μην μου το φέρετε τώρα, δώστε το μετά από μια εβδομάδα. Θα το πάρουμε όλο το ακίνητο και θα παλέψουμε μαζί να δημιουργήσουμε την Αλεξανδρούπολη του αύριο μέσα και από αυτά τα δεκάδες στρέμματα και τα 17.000 αναγωγικά μέτρα, κάνοντας διάφορους συσχηματισμούς μέσα στο πολεμικό συγκρότημα. Θέλετε, δεν θέλετε, κύριε Μιχαηλίδη, έτσι θα κάνουμε. Και μάθετε ότι εδώ υπάρχει ένα Δημοτικό Συμβούλιο που δεν μπορείτε συνέχεια να του βάζετε τετροπύλες κάθε μέρα. Εδώ όταν συνεδριάζουμε και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, όταν εσείς κινείστε μέσω του Facebook, δε ιδιαίτερα. Εδώ είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν απολογούμε για τίποτα προς τα έξω. Λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ψηφίζουμε ομόφωνα την έγκριση του αιτήματος. Ομόφωνα λοιπόν, πάνω στο 3. Το θέμα θα διορθωθεί, το είπαμε, έχει καταγραφεί στα πρακτικά, δεν είναι αποδοχή, είναι έγκριση, έγκριση αιτήματος για παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος. Αυτό είναι το έτοιμο. Και εκεί σταματάμε. Λοιπόν, να εκφράσουμε το παράπονο μας που δεν μας αφήσατε να κάνουμε μια οργάνωση που είχαμε στη διαμαρτυρία. Πήρατε άδεια να μιλήσετε τώρα. Τώρα από τον πρόεδρο. Το ζήτησαμε από τον πρόεδρο. Όχι, όχι, να μιλήσετε, να μοιράσετε. Να μοιράσετε. Να μοιράσετε, κύριε. Εμείς δεν απογορεύσαμε τίποτα. Ούτε απογορεύσαμε, ούτε επιτρέψαμε. Γιατί ήρθατε στις 12 η ώρα να πάρετε άδεια για τώρα. Σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ, είπαμε εμείς όχι. Για όνομα του Θεού, είπαμε εμείς όχι. Έχετε έγγραφο που λέει όχι. Ελληνικά ξέρω. Εάν κοροϊδευόμαστε με τα τηλέφωνα. Κοροϊδευόμαστε. Ακούσατε από τον Δήμαρχο, όχι κύριε. Άκουσα από τον υπάλληλο του. Ποιον υπάλληλο κύριε. Ποιο εκπροσωπεί τον Δήμο. Δεν σας μιλάω με αυτόν τον τόρο. Αλλά τι. Μα μου λέτε ψέματα. Καλό. Είπε ο Δήμαρχος όχι. Είπε ο Δήμαρχος όχι. Σεβαστό αλλά και εγώ. Είπε ο Δήμαρχος όχι. Εμένα μου είπε ο υπάλληλος. Ποιο εκπροσωπεί κύριε το Δήμο, ο υπάλληλο ένα λοιπόν, από 500. Λοιπόν, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Γιατί παράθεση αυτή είναι ανεφουσία, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Μπορείτε να μοιράσετε το ψήφισμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο 3. Όχι. Στο 3. Λοιπόν, έγκριση. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, δεν το ανέχομαι. Εγώ δεν είπα όχι. Εντάξει. Κατανοητό. Λοιπόν. Εντάξει, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται περαιτέρω. Δεν χρειάζεται περαιτέρω. Δεν χρειάζεται περαιτέρω. Σας παρακαλώ στον υπάλληλο ή έρχεται στον Δήμαρχο. Λοιπόν. Σας παρακαλώ. Επειδή σας διακόπτω και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε θέμα. Ολόκληρος ο... Λοιπόν, κάναμε μια διαδικασία, πήραμε τηλέφωνο, πήραμε τον κύριο Παντελή. Δεν γίνεται με τηλέφωνα, αγαπητέ. Με τη γραμματέα. Δεν γίνεται με τηλέφωνα, γίνεται με έγγραφο. Με έγγραφο. Εντάξει. Εγώ το έγγραφο το πήρα 3 ώρες από το μεσημέρι. Σας πω. Εντάξει. Εντάξει.
Λοιπόν, στο 3. Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση δημοτικού κτηρίου εντός Αλεξανδρούπολης στο Σύλλογο Τεχνολογίας Θράκης για την κάλυψη αναγκών και δράσεων. Κύριε Δήμαρχε, το λόγο. Συνάδελφοι, υπάρχει ένας σύλλογος τεχνολογίας από αξιόλογους ανθρώπους οι οποίοι ανιδιοτελώς θέλουν να βοηθήσουν σε επίπεδο τεχνολογίας τα παιδιά μας μέσα από την εκπαίδευση, δημιουργώντας εκδηλώσεις κτλ. Εγώ τους είδα, είναι μη κερδοσκοπικός, ζητήσανε ένα χώρο που θα κάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά μας, για τα παιδιά του Δήμου. Δεν έχω λόγους να το αρνηθώ και σκέφτηκα να τους δώσουμε αυτά τα περίπου 80 τετραγωνικά που έχουμε πίσω από το κοινωνικό ιατρείο, μια αίθουσα που είναι νεκρή, είναι άδεια. Και βέβαια με το σκεπτικό ότι την υποχρέωση ανά πάσα στιγμή όταν το ζητηθεί, αμέσως να μας αποδοθεί. Αν στα δύο χρόνια το αναζητήσουμε. Τώρα είναι άδειο κενό. Κρίμα είναι να κάθεται έτσι, να τους βάλουμε μέσα και να κάνουν τα προγράμματά τους εκπαιδευτικά. Η τεχνολογία είναι μια μεγάλη επιστήμη, η οποία καλύπτει τα πάντα. Δεν νομίζω να έχετε αντίρρηση. Ορίστε, κύριε Φωτιάδη. Όχι μόνο δεν έχουμε αντίρρηση εμείς, αλλά το αντίθετο, μάλιστα, λέμε ότι πρέπει να ενισχύονται αυτές οι προσπάθειες. Οι πληροφορίες που έχω και εγώ, δεν γνωρίζω πολλές λεπτομέρειες, ότι πρόκειται περί αξιόλογων ανθρώπων και το βασικότερο από όλα το ότι ενδιαφέρονται για τον τόπο και δεν έχουν κάποια ιδιωτελή κίνητρα, αλλά να παράσχουν την προσωπική τους εργασία εθελοντικά, είναι εγγύηση. Εξάλλου, θα έλεγα, ο Δήμος όχι μόνο δεν ζημιώνεται, αλλά από το να είναι κλειστοί κάποιοι χώροι, καλύτερα να είναι προς χρήση από τέτοιες πρωτοβουλίες. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μιχαλίδη, κύριε Θεσσαρέ, ορίστε. Πρώτα μια ερώτηση, αν έχω καλή ενημέρωση. Υπήρχε μια σκέψη για δεύτερο τόμι στην περιοχή. Τόμι. Το πήγε μονάδα υγείας. Έτσι είχατε πει εδώ πέρα τουλάχιστον ότι σε εκείνο το χώρο θα ήταν. Άρα αυτό ματαιώνεται. Άκουσα τον κύριο Ταΐσο ότι με το ζόρι λειτουργεί και το πρώτο. Αυτοί μπορούν να φύγουν να τους ζητήσουμε και να τους βολέψουν κάπου αλλού. Μακάρι να θέλουν 12 άτομα γιατρούς και νοσηλευτές να κάνουν δεύτερο τόμι. Είναι αυτό που έλεγε και πριν. Αν μας έρθουν μετά από 6 μήνες και μας πούν θέλουν να κάνουν δεύτερο τόμι και δεν έχουν παραγωγή να τους δώσουμε, θα τους πάμε εκεί και θα τους πάμε να δώσουμε κάπου αλλού. Okay. Τώρα, σε σχέση με την παραχώρηση. Εμείς έχουμε ένα πρόβλημα, όχι με το Σύλλογο. Εντάξει, γιατί κάποιους άνθρωπους ξέρω κιόλας από εκεί. Αλλά κύριε Δήμαρχε, βλέπουμε μια διάκριση ανάμεσα σε συλλόγους και μάλλον δύο μέτρα και δύο σταθμά. Υπάρχουν σύλλογοι οι οποίοι έχουν αιτηθεί, όπως ο σύλλογος πριν που έκανε εδώ την παράσταση, νομίζω είχε ζητήσει, αν δεν κάνω λάθος, χρόνο ζητάνε. Έχει ζητήσει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Έχει ζητήσει η Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Και χωρίς να πάρουν, ενώ έχουν καταθέσει έγγραφα, δεν έχουν πάρει καμία έγγραφη απάντηση, ενώ πήραν την προφορική απάντηση όχι. Εμείς λοιπόν από εδώ και πέρα δεν θα ξαναψηφίσουμε καμία παραχώρηση, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά ανάμεσα στους συλλόγους, με ό,τι αυτό σημαίνει και ό,τι μας αφήνει εμάς να σκεφτόμαστε. Άλλοι, υπάρχουν τα έγγραφα, τα ξέρετε, γιατί δεν ξέρω πότε. Η απάντησή σας ήταν προφορική στον κύριο Παντελίδη, όχι, μας το μετέφερε ο κύριος Παντελίδης. Αυτό λοιπόν... Δήμο Αλεξανδρούπολης. Με αυτή την έννοια λοιπόν εμείς δεν ξαναψηφίζουμε καμία παραχώρηση, γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχουν αρεστοί και μη αρεστοί φορείς. Οι φορείς είναι θεσμικοί και είναι είτε αρεστοί είτε μη αρεστοί, είναι στην υπηρεσία του λαού της πόλης. Σάβα, καταρχήν να σου πω ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, μαθητών δεν είναι σχολείων, υπάρχουν τόσα σχολεία και θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε ένα από αυτά. Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Υπάρχουν τόσα σχολεία. Δεν μπορούν να συνεδριάζουν σε μία αίθουσα, ενός σχολείου. Και μετά αυτό τώρα, πριν από 2-3 μήνες, αφέθηκε από την κυρία Γιαννακίδου και συνέπεσε με την αίτηση αυτών των ανθρώπων. Ούτε εγώ το έβαλα. Εγώ δεν θυμόμαι καθόλου ότι είναι μια αίτηση. Αλλά θυμάμαι. Ούτε μόνο για την Ένωση.
ότι τότε είπαμε η ένωση αφορά παιδιά σχολείων. Τόσα σχολεία, βρε αδερφέ. Ο Δήμος θα τα δει όλα. Ας πάει σε ένα σχολείο να συνεδριάζουν. Για όνομα του Θεού. Κύριε Μιχαηλίδη. Να συμπληρώσω. Το θέμα δεν είναι το που θα συνεδριάζουν, γιατί συνεδριάζουν. Είναι 30 χρόνια φορέας. Συμμετέχει στις επιτροπές του Δήμου και αντιμετωπίζεται τελείως διαφορετικά, για να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Σάββας προηγουμένως. Και γι' αυτό πρέπει να βρεθεί ένας χώρος. Γιατί εμείς θεωρούμε, ως Ένωση μιλάω τώρα, θεωρούμε ότι εμπεζόμαστε χρόνια. Να προχωρήσουμε. Όχι, δεν παίζουμε την κολοκυθιά. Κοιτάξτε, κύριε Δήμαρχε, υπάρχουν σύλλογοι που φτιάχνονται και σε ένα εξάμηνο τους δίνεται χώρο. Όχι, αγαπητοί μου. Στην παλιά πυροσβεστική ισχύει το ίδιο. 20 σύλλογοι κάνουν. Εντάξει, τότε οι σύλλογοι εδώ πέρα, η Ένωση είναι... Το πετάξατε, σε άλλη λίστα το βάλατε, σε άλλο κατάλογο. Και θέλουμε να κάνουμε και μία άλλη πρόταση ως Λαϊκή Συσπήρωση. Επειδή λέτε ότι δεν υπάρχουν και χώροι για σχολική στέγη. Αυτός ο συγκεκριμένος χώρος θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα πολύ ωραίο νηπιαγωγείο. Αυτός ο χώρος εκεί, από την ώρα που δεν είναι για τόμι, μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο νηπιαγωγείο, έχει και ελεύθερο χώρο και πράσινο και απ' όλα. Γιατί λέει εδώ μέσα ότι είναι 80 τετραγωνικά, είναι υπεραρκετό, αυλή υπάρχει, μια χαρά είναι όλα τα πράγματα. Το πρωί μπορεί να βρεθεί η λύση και θα δώσει λύση και σε πρόβλημα στέγης που έχουμε και τα νηπιαγωγεία. Δεν έχει προδιαγραφές για σχολείο, για όνομα του Θεού. Δεν έχει προδιαγραφές για σχολείο. Εάν θέλουμε τις προδιαγραφές, τις φτιάχνουμε. Είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, να κατασκευάστε και να έχετε επιχείρηματα εδώ πέρα για την ιστορία. Εντάξει. Εντάξει, συνεχίζουμε, κύριε Μιχαηλίδη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να συμπληρώσω στους συλλόγους, μια και έγινε αναφορά πριν από λίγο, διότι συναντήθηκα πριν από 3 μήνες περίπου με τον καλλιτεχνικό όμιλο της Αλεξανδρούπολης, ίσως από τους ιστορικότερους συλλόγους. Οι άνθρωποι με μεγάλη αγωνία μου είπαν ότι κινδυνεύει να χαθεί ένα τεράστιο ιστορικό αξίο, μεταξύ των οποίων και του Χριστόφορου Παπαδόπουλου. Και ήταν σε απόγνωση, διότι δεν μπορούσαν να βρουν λύση σε επικοινωνία που είχαν με τον κύριο Λαμπάκη για να βρεθεί και να στεγαστεί ο ίσως από τους πιο ιστορικούς καλλιτεχνικούς ομίλους της πόλης. Παρόλα αυτά, επειδή αυτή τη στιγμή εδώ πέρα συζητάμε για ένα συγκεκριμένο θέμα και τυχαίνει να γνωρίζω το Σύλλογο Τεχνολογίας Θράκης, παρευρέθηκα στην εξαιρετική μερίδα που κάνανε προημερών, θα συνηγορήσουμε στο να γίνει παραχώρηση. Από την άλλη όμως θα πρέπει να είναι μέρημνα της Δημοτικής Αρχής να οτιδήποτε αιτήματα υπάρχουν από συλλόγους οι οποίοι προσφέρουν στην κοινωνία και διαχρονικά, έχει αξία και η διαχρονικότητα, αλλά μιλάμε για σύνολο τεχνολογίας και πιστεύουμε ότι αυτός ο σύλλογος με αυτά τα άτομα τα οποία το απαρτίζουν θα έχει ένα λαμπρό μέλλον σε μια νέα τεχνολογική εποχή. Μία μόνο ερώτηση ή παράκληση, η παραχώρηση η οποία θα γίνει, επειδή πιστεύω ότι πιθανόν να γίνουν και κάποιες εργασίες από τα μέλη του Συλλόγου, να είναι λίγο μακροχρόνια, μην χρειαστεί μετά από κάποια χρόνια να κινδυνεύουν να βγουν από το κτίριο. Άρα να είναι για αρκετά χρόνια. Δεν ξέρω να μας πείτε πόσα χρόνια είναι αυτή η παραχώρηση. 60 χρόνια, μπορείτε. Εντάξει. 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 2 χρόνια, 2 χρόνια το γράφει εισήγηση. Τα 2 χρόνια, εγώ θα έλεγα, θα πρότεινα να είναι. Θα πρότεινα να είναι 4 τουλάχιστον. Μπορεί να χρειαστεί το κτίριο να καλύψει, να καλύψει άλλη ανάγκη σημαντικότερη. Εντάξει, γι' αυτό το κάνουμε 2 χρόνια. Λοιπόν, το ψηφίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Δευτερέως, τι είπαμε, κατά. Λοιπόν, ο κύριος Δευτερέως, κυρία Δραμανίδου και κυρία Τρέλη, γιατί λείπει ο κύριος Πιχαντέρης. Καλή η τρίπλα, αλλά. Καλή η τρίπλα. Εντάξει. Λοιπόν, άτομα. Λοιπόν. Κατά λοιπόν, ο κύριος Δευτερέως, η κυρία Δραμανίδου. Και Λευκό, τι είπαμε, μισό λεπτό. Τι είπαμε, Λευκό ή κατά, τι είπαμε. Εντάξει, να μην κάνουμε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε, κύριε. Τι λέμε, Λευκό ή κατά, τι είπαμε. Λευκό, ο κύριος Δευτερέως, η κυρία Δραμανίδου, κυρία Τρέλη. Το εξήγησα πριν. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εντάξει, καταγράφηκε, κύριε Δευτερέως. Λοιπόν, κατά προτεραιότητα θα συζητηθεί το θέμα υπαριθμό 15, γιατί είναι εδώ και ο άνθρωπος της δημοσιονεταιριστικής, και είναι η συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δημοσιονεταιριστική Εύρου ΑΕ. Κύριε Κυρτσίδη, ο λόγος σε εσάς, αν και υπάρχει εισήγηση. Καλησπέρα.
Είμαστε μέτοχοι της δημοσυνεταιριστικής ΑΕ, γύρω στους 37%. Ζητάει η εταιρεία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η συμμετοχή του Δήμου είναι στο ποσό των 22.443,80 ευρώ, 383 μετοχές νέες. Ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις ψήφισης ναι ή όχι, εφόσον όμως μας ενημερώσει ο κ. Καζάκης, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής Δημοσυνεταιριστικής. Ευχαριστώ. Κύριε Καζάκη, ορίστε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε την ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Δημοσυνεταιριστικής Εταιρείας Εύρος ΑΕ στις 7 του 2017, όπου αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτή η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δίδεται από το νόμο 2190 του 1920 να γίνει έως 5 μήνες. Καλούμε τώρα το Δήμο Αλεξανδρούπολης να συμμετέχει στην αύξηση αυτή, προκειμένου να στηριχθούν να υπάρχει μια κεφαλαϊκή επάρκεια για την εταιρεία, να μπορεί να υλοποιεί τα εγκεκριμένα προγράμματα και άλλα προγράμματα που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι η εταιρεία μας είναι μία από τις 48 εταιρείες σε όλη την Ελλάδα, αναπτυξιακές εταιρείες σε όλη την Ελλάδα, η οποία υλοποιεί το γνωστό σε όλους πρόγραμμα LEADER για δημόσια και ιδιωτικά έργα. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, συμπίπτει να έχουμε στείλει την οριστική πρόσκληση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να πάρουμε την οριστική έγκριση να προκηρύξουμε τα δημόσια έργα για το Νότιο και Κεντρικό Εύρο, τα οποία είναι αρχικά ένα ποσό γύρω στο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και με την υπερδέσμευση περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ακολουθούν τα ιδιωτικά έργα, τα οποία θα είναι περίπου για αρχή 1,5 εκατομμύριο και φυσικά υπάρχουν υποσχέσεις από το αρμόδιο Υπουργείο για επιπλέον κονδύλια, εφόσον υπάρχει απορρόφηση. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχουν ερωτήσεις στο... Ναι, κύριε Γουμενίδη, ορίστε. Μια απλή ερώτηση θέλω να κάνω εγώ. Ζητάμε μια αύξηση δημοσιοεταιριστική, η οποία από ό,τι ξέρω τελευταία χρόνια δεν είναι και σε πολύ καλή μοίρα. Θα ήθελα να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο ζητάνε αυτή την αύξηση κεφαλαίου και τι θα χρειαστούν αυτά τα χρήματα που θα γίνει με την αύξηση κεφαλαίου. Μήπως είναι μόνο για τη μισθοδοσία ή είναι για τίποτα άλλο. Όχι, δεν είναι, να σας απαντήσω αμέσως. Όχι, δεν είναι για την μισθοδοσία, διότι η μισθοδοσία των υπαλλήλων καλύπτεται 100% από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και περισσότερο από το LEADER. Απλώς χρειάζεται για να υπάρχει μια κεφαλαιακή επάρκεια στην εταιρεία, η οποία θα την κάνει επιπλέον δυνατότερη για να μπορεί να ανταπεξέλθει στα καινούργια προγράμματα. Να σας το εξηγήσω. Για αγορά επιπλέον εξοπλισμού, για ενδεχομένως μεγαλύτερη δημοσιότητα των έργων. Γενικά, για στήριξη της εταιρείας. Να υπάρχει δηλαδή κεφαλαιακή επάρκεια, επειδή είναι ΑΕ, χρειάζονται να υπάρχουν τα απαραίτητα κεφάλαια. Παρακαλώ, ησυχία. Επιπλέον τα... όλα τα προγράμματα δεν αποφέρουν στην εταιρεία διαχειριστικό κέρδος και ενδεχομένως κάποια επιπλέον δαπάνες θα μπορούν να καλυφθούν από αυτές τις αυξήσεις. Ζητήσατε το λόγο, κύριε Φωτιάδη, θέλετε κάτι? Όχι. Κύριος Μιχαηλίδης, ορίστε. Θέλω να ρωτήσω, επειδή νομίζω ότι προβλέπεται και από τον νόμο, αν υπάρχει τεχνοοικονομική μελέτη για αυτή την αύξηση. Ασφαλώς υπάρχει. Ψυχία, παρακαλώ. Ασφαλώς υπάρχει και έχει καταθέσει. Δεν την έχουμε όμως αυτή τη στιγμή. Θα είχαν λύθει πολλές απορίες αν την είχαμε την τεχνοοικονομική μελέτη. Υπάρχει. Μπορεί να είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή και κατατίθεται και στον Επίτροπο όταν παίρνει την αντίστοιχη απόφαση. Η τεχνοοικονομική μελέτη κατατίθεται στη Γενική Συνέλευση όταν παίρνει η Γενική Συνέλευση την απόφαση για να κάνει, Γενική Συνέλευση της εταιρείας, Γενική Συνέλευση της Δημοσιοεταιριστικής και από εκεί και πέρα μετά, όταν οι μέτοχοι αποφασίζουν να συμμετέχουν, είναι φυσικά διαθέσιμοι και στον Επίτροπο που αποφασίζει και ελέγχει το ένταλμα και σε κάθε έναν είναι διαθέσιμοι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ορίστε κύριε Μαυρίδη. Πώς, στο μικρόφωνο λίγο. Πρόσωπο. Ασφαλώς είναι ο κύριος Δουνάκης.
Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, τίθεται σε ψηφοφορία. Κατά ο κύριος Δευτερέως, κυρία Τρέλη. Λευκό ο κύριος Μιχαηλίδης, κύριος Καρυπίδης. Και ο κύριος Καρυπίδης. Λοιπόν, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία και πάμε στο... Με συγχωρείτε λίγο, ναι. Α, έχουμε άλλο ένα θέμα από το 36, το εισηγείται επίσης ο κύριος Δήμαρχος και εκ παραδρομής μπήκε στο 36. Είναι συνεργασία με την Marketing Greece ΑΕ για την τουριστική προβολή του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Συνάδελφοι, είναι το ΣΕΤΕ στην ουσία. Ο ΣΕΤΕ, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, έχει 80,43 μετοχές σε αυτήν την εταιρεία, σε αυτό το Marketing Greece. Το υπόλοιπο 16,60 το έχει η Ένωση Εταιριών Διεφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος και μάλλον το 1,97 αυτή και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος έχει το 16,60. Αναθέτουμε στην Marketing Greece, στην ουσία στο ΣΕΤΕ, πρώτη συνεργασία για καμπάνια προβολής για το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Οι καμπάνιες προβολής τουριστικών προορισμών αποτελούν δράσεις προβολής και προώθηση των προορισμών με στόχο την ανάπτυξη του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος με την υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών σε αγορές στόχους. Η μελέτη και ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικής ταυτότητας, τη δημιουργία εκτέλεσης καμπάνιας και το concept story. Δημιουργία short story σε δημιουργία φωτογραφικού υλικού. Προβολή, προώθηση καμπάνιας, αναλυτική περιγραφή δράσεων προβολής και προώθησης. Περιεχόμενο του προορισμού, φωτογραφικό υλικό του, δυνατότητα προώθησης προσφορών των ξενοδοχείων του προορισμού, ειδικό αφαίρεμα 2 εβδομάδων κεντρικής σελίδας στο discoverygreece.com, top story μιας εβδομάδας κεντρική σελίδα Discovery Greece, μηνιαίο newsletter 45.000 παραλήπτες, αφιέρωμα στο blog post My View of Greece, μια προτινόμενη προσωπικότητα γράφει για τον προορισμό μας. Προβολή του προορισμού στα social media της Discovery Greece με 1.100.000 μέλη σε Facebook, Twitter και Instagram. Η πρόοδος του προορισμού στα social media λειτουργεί με κλιμάκωση αναρτήσεων με υψηλό 30% καμπάνιας και διατήρηση αναρτήσεων σε όλη τη διάρκεια της. Νομίζω ότι υπάρχουν και πρόσθετες δράσεις. Νομίζω ότι είναι με 15.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Θα έχουμε ένα πολύτιμο εργαλείο για να προωθήσουμε το τουριστικό μας προϊόν, το Δήμο της Αλεξανδρούπολης και στις τρεις δημοτικές ενότητες και είναι απαραίτητο γιατί είναι παΐοντες εξειδικευμένοι οι οποίοι θα μας βοηθήσουν με επιστημονικό τρόπο να προωθήσουμε ό,τι καλά έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Νομίζω ότι τα ωφέλη θα είναι πολλαπλάσια όσο τα αποδοτικότητα. Εντάξει, συμφωνούμε για τη συνεργασία, κυρίες και κύριοι. Λευκό, κύριος Μιχαηλίδης. Λευκό ο κύριος Δευτερέως και η κυρία Τρέλη. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Πάμε στο 4. Έγκριση τρίτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018. Κύριε Παντελίδη. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε την τρίτη αναμόρφωση. Κυρίως έχει γίνει για δύο συγκεκριμένους λόγους. Όταν βλέπετε πολλές αυξομοιώσεις, κωδικό είναι για τακτοποίηση και όχι τίποτα άλλο. Εκείνο που θέλω να πω σε αυτή την αναμόρφωση, κυρίως μας ενδιέφερε να συμμετέχουμε με 100.000 ευρώ με δικά μας χρήματα στις αποθήκες που είπε ο κύριος Κουκουράβας πριν από λίγο το πρόγραμμα αυτό των αξιοποίησης των αποθηκών και επίσης 200.000 περίπου δικά μας χρήματα για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα το επιστημιστικό όπως στη συνέχεια βέβαια να ολοκληρωθεί το πρώτο τμήμα για να μας επιστραφούν αυτά τα χρήματα. Κυρίως αυτές οι αλλαγές, οι προσθήκες έχουν πει. Λοιπόν. Εγκρίνουμε. Λευκό. Λευκό ο κύριος Δευτέρας. Λευκό ο κύριος Μιχαηλίδης. Ο κύριος Φωτιάδης, ο κύριος Βουλγαρίδης. Συμφωνούμε, αλλά δεν έχουμε ψηφίσει. Δεν έχουμε ψηφίσει τον προϋπολογισμό. Οπότε είναι ανακόλουθο το να ψηφίσει. Εντάξει. Εντάξει. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. Δεν τα βάλω σε 15 μέρες από τους γι' Πάρτε μια μια λευκό, δεν είπα. Λοιπόν, δεν είναι, γιατί είναι φίλε λευκό. Τι είσαι εσύ δηλαδή λευκό. Λευκαντής είσαι δηλαδή της κοινωνίας. Έχουμε ψηφίσει και κατά. Λοιπόν, εντάξει. Κύριος Μιχαηλίδης, ορίστε. Κλείσε το μικρόφωνο, Σάβα. Σάβα, το μικρόφωνο κλείσε. Σάβα. Ορίστε. Υπέρ ο κύριος Μιχαηλίδης, εντάξει.
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εντάξει, λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε στο 5. Λευκό είπε, ο κύριος Φωτιάδης και ο κύριος Βουλγαρίδης. Λοιπόν, πάμε στο 5, τροποποίηση της 30 του 2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγκριση πίνακα οφειλών, οικονομικό έτος 2017. Κύριε Έχουμε Πρόεδρε, είναι μικρές ασήμαντες διαφορές. Κάντε ησυχία παρακαλώ, ησυχία. 5 και 10 ευρώ σήμερα. Για τροποποίηση του πίνακα οφειλών, ησυχία. Είναι ασήμαντα. Νομίζω υπάρχει εισήγηση, αλλά είναι 2,30 ευρώ, 167 ευρώ. Έχουμε εδώ τίποτα. Λοιπόν, εντάξει, ομόφωνα η τροποποίηση λοιπόν. Πάμε στο 6, λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση της 6170-21 Δευτέρου του 18 σύμβασης. Έχει γίνει ο διαγωνισμός των τροφίμων με μεγάλο ποσό και όπως και για τις καθαρίστριες όλου του Δήμου, είναι για το γάλα, 128.000, με καινούριο έγγραφο το Υπουργείο 14.000 περίπου μας χορηγεί για τις καθαρίστριες ιδιωτικού δικαίου που είναι στα πρωτοβάθμια, νομίζω, και δευτεροβάθμια. Οπότε συμπληρωματικά βάζουν και 14.000 για να δικαιούνται το γάλα όλες οι καθαρίστριες οι οποίες. Ωραία, συμφωνώ με φαντάζομαι. Ορίστε, κύριε Μιχαλή. Δουλεύουν στα. Ποιος. Κύριος Δευτερέως ζήτησε, ποιος. Όλοι. Κύριος Δευτερέως. Πάμε σε άλλο. Είναι με σύμβαση μίσους έργου. Έτσι είναι καθαρίσει και αυτές. Έχει χορηγηθεί 14.000 ευρώ, οπότε χορηγούμε και σε αυτές το γάλα. Γι' αυτό κάνουμε συμπληρωματικά τη σύμβαση. Γιατί βγαίνει και μεγαλύτερο αριθμό για τις καθαρίστριες. Όχι, άρα μέχρι τώρα δεν δίνονταν σε αυτές, οπότε είπε η έγκριση. Μας έχουν στείλει και 14.000 επιπλέον, οπότε συμπληρώνουμε στη σύμβαση που και υπάρχει. Αυτά δεν σχετίζονται με τα έξοδα που ερχόταν από το Υπουργείο για λειτουργικά, για οτιδήποτε. Όχι, καμία σχέση, μόνο για το γάλα είναι. Είναι μόνο για το γάλα με υποκονδύλι. Και τρίτη τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχε, προς εσάς είναι λίγο, δεν είναι άσχετη, αλλά δεν είναι ακριβώς επί του θέματος. Η καθαρίστρηση είναι απλήρωτη 3 μήνες. Είναι, λέει, απλήρωτη 3 μήνες. Καθαρίστρηση. Ξέρω. Να ολοκληρώσω. Είναι απλήρωτη 3 μήνες. Δεν λέω ότι φταίει ο Δήμος. Επαναλαμβάνω όμως, μάλλον κάνω μια, αν θέλετε, διευκολυντική πρόταση. Αν θα μπορούσε ο Δήμος με κάποιο τρόπο να δώσει κάποια λεφτά, έρχεται Πάσχα. Έρχεται Πάσχα. Δεν ξέρω αν μπορεί. Είτε έναντι, είτε με κάποιο άλλο τρόπο. Ούτε κάτι τη μία στο 1 εκατομμύριο, μισή στο 1 εκατομμύριο είναι καλά. Δηλαδή, με έναν τρόπο τέτοιο να δοθεί ή με έναν φορέα, δέστε κάτι. Με έναν φορέα, κάτι να κάνουμε, Γιώργο, γιατί Πάσχα είναι. Δηλαδή, εμείς μόνο αυτό καταθέτουμε. Ναι. Και σκεφτείτε το, μήπως μπορέσει με κάποιο τρόπο. Σας είπα, με έναν φορέα, να δώσουμε κάποια λεφτά, να δώσουμε κάποια λεφτά σε έναν φορέα. Ένα φορέα βρέστε να βρούμε ένα σύλλογο που θα το δεχτεί να πάρει τα λεφτά σαν επιχορήγηση. Δεν έχω πρόβλημα να το λέω δυνατά. Έτσι, καλώς δυνατά είπα ότι δεν δίνει δικαιγραφία στην Ένωση Γιατρών. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, καταγράφηκε. Αν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους πρώην εργαζόμενους της Θράκης για το γάλα, να ρωτήσω. Κύριε Αντιδήμαρχε, ακούσατε. Αν υπάρχει, λέει, πρόβλεψη για τους πρώην εργαζόμενους της Θράκης για το γάλα. Νομοθεσία χορηγείται. Αυτή είναι η απάντησή μου. Κύριε Φωτιάδη, ορίστε. Δεν θα μιλούσα, αλλά επειδή θα σκάσω. Κάντε λίγο ησυχία, παρακαλώ. Κάντε λίγο ησυχία. Είπα δεν θα μιλούσα, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ κτλ. Να πω την άποψή μου, κύριε Δήμαρχε, δημόσια και να καταγραφεί κιόλα. Είναι αστειότητες του συστήματος που εξακολουθούν να υπάρχουν. Αντί να δώσουμε αύξηση καθαρίστρες, οι οποίες πληρώνονται με ξεφτιλιστικά ποσά, μιλάμε για το γάλα. Ένας που το διαβάζει στον σύγχρονο κόσμο της Ελλάδας θα μας λένε «Εσείς είστε ακόμα μαύροι είστε, μέσα στη συλλογική σύμβαση για το γάλα. Και θα πάρουν το γάλα οι καθαρίς, δεν θα το πάρουν οι άλλοι». Και το ξανατονίζω για να μην παραξηγηθώ, γιατί υπερασπιζόμαστε μια ζωή τα δικαιώματα, ότι θα ήταν προτιμότερο αυτά τα 10-20 ευρώ, πόσο ήταν και τα λοιπά, να είναι η αύξηση και όχι μόνο 20, γιατί το ξανατονίζω είναι εξευτελιστική μισθή. Ερχόμαστε, λέει, μέσα στη συλλογική σύμβαση, γιατί κάποιος συνδικαλιστής είχε κάποιον υπουργό, είχε κάποιον. Ναι, και πέρασε μέσα στη συλλογική σύμβαση, μάλλον στην επιχειρησία. Λίγο ισχύει, παρακαλώ, εκεί κάτω η γαλαρία, κύριε Δήμαρχε. Δεν είμαστε τώρα για το θέμα, ψηφίζουμε υπέρ, δεν, έτσι, για μην πάει παρεξήγηση. Αλλά θα έλεγα ότι καλό θα είναι να τα λέμε, γιατί μερικά στραβά τα λέμε, τα κρίνουμε εκ των υστέρων
ή τα αποδεχόμαστε σαν κρίση μεν, αλλά δεν τα στιγματίζουμε. Συγχάστε λίγο, κυρίες και κυρίες. Αυτές οι ακρότητες και τα λοιπά, που ήταν που θα οδηγούσαν, ενώ το ξανατονίζω, υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και ότι θα έλεγα θα ήταν προτιμότερο να διεκδικούμε, αυξήσεις των μισθών όπως είπε νομίζω ο κύριος Δευτεραίος και τα κλπ. Μη συμφωνείτε εύκολα κύριε Δήμαρχε. Μη συμφωνείτε εύκολα γιατί αν και εμείς είμαστε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που ψηφίζουμε σήμερα για το γάλα είναι διρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Προσέξτε. Αυτό δεν το ψηφίζουμε καλή τη θελήση γιατί θέλουν να δώσουν καθαρίστρες γάλα. Είναι γιατί υποχρεωθήκαμε για κάτι που θα έπρεπε να το κάνουμε και όχι γιατί είμαστε μαου-μαου. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πίνουν γάλα κάθε μέρα. Αυτό κάνουμε σήμερα. Αυτό που έπρεπε να το έχουμε κάνει εδώ και χρόνια. Εντάξει. Ότι αυτό θα μπορούσε να το δώσει σε λεφτά. Δεν θα παίρνει γάλα. Εμείς τώρα τι να κάνουμε. Αυτό το θέμα. Δεν θα παίρνει γάλα. Αυτό το θέμα το έξι τώρα. Τι να κάνουμε. Είναι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται από το κράτος και αυτό πληρώνει σήμερα. Λοιπόν, άντε να μην κάνουμε τώρα διάλογο. Πάμε. Έλα να το ψηφίσουμε, κύριε. Κυρίες και κύριοι, να το ψηφίσουμε. Ηρεμήστε λίγο, κύριε, σήμερα. Ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε. Χαλαρώστε. Εντάξει. Λοιπόν, το ψηφίζουμε. Συμφωνούμε στο 6. Ομόφωνα. Πάμε στο 7. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του κυρίου Δουλακάκη, Δημητρίου του Ελευθερίου. Κύριε Φωτιάδη. Λοιπόν, εντάξει, μπορούμε να συνεχίσουμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε, κύριε. Που καταπατά δημοτική έκταση, τμήμα δρόμου άνευ αριθμού του οικοδομικού τετραγώνου προφανώς. Φίλοι εδώ, ναι, 1932, βαροκτήματος μαγίστρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Λοιπόν, εντάξει, τι να πούμε εδώ πέρα, τι έχει... Απλώς αν έχει γίνει επιβολή προστήμων, να ρωτήσω στον Δήμαρχο. Επιβολή προστήμων, λέω, γιατί... Ό,τι ορίζει ο νόμος. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Έχει λοιπόν. Υποχρεωτικά μετά το πρωτόκολλο... Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει τώρα, λοιπόν, εντάξει, αρκετά. Λοιπόν, εντάξει κυρίες και κύριοι, ομόφωνα. Λοιπόν, κάντε λίγο ησυχία σας παρακαλώ. Τι θα γίνει σήμερα. Εκεί κάτω, κυρίες, οι όμορφες εκεί. Κάντε λίγο ησυχία. Α, μόνο σας ακούω κυρία Τζεπελίδου μου. Σε παρακαλώ Λενάρα. Λοιπόν, έλα, ησυχία λίγο. Το 8, 9 και το 10 αφορούν διαγραφές οφειλών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους. Δεν έχει κανείς αντίρρηση, φαντάζομαι. Λοιπόν, υπάρχουν εισηγήσεις άλλωστε. Εγκρίνονται ομόφωνα. Πάμε στο 11. Παράταση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Έχετε την εισήγηση. Έχουμε το όνομα, κύριε Παντελίδη, να το αναφέρουμε. Έτσι, για τα πρακτικά. Το 11. Υπάρχει μια σύμβαση ιατρού. Ο ίδιος έχει υποβάλει ένα σχετικό αίτημα. Παράταση της σύμβασής του, γιατί δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις εργασίες οι οποίες ήταν βάσει της συμβάσεως υποχρεωμένος να το κάνει. Ζητάει 4 μήνες παράταση. Εντάξει. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Λοιπόν. Να του τη δώσουμε για να εξετάσει όλους τους εργαζόμενους, να κάνει όλες τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται. Εντάξει. Από την τεχνική περιγραφή της συμβάσεως. Υπάρχει εισήγηση, υπάρχει άλλο. Έχει υπογράψει. Θέλετε το λόγο, κύριε Μιχαηλίδη. Κύριε Μιχαηλίδη, κάντε ησυχία. Μην κάνετε τώρα διάλογο. Η ερώτηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Αν ο συγκεκριμένος γιατρός έχει ήδη εκτελέσει την σύμβασή του, δηλαδή αν παρέχει υπηρεσίες. Δεύτερη ερώτηση, έπρεπε ήδη να υπάρχει προκήρυξη για νέα πρόσληψη, γιατί παράταση. Και ο κύριος Ζιώγας, δεν είναι εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις. Εντάξει, εντάξει. Δεν ήξερε ποιος είναι ο ιατρός εργασίας μας. Έλεγε ότι κάνει εξετάσεις ο κύριος Παπουτσέλης. Άστοχη και άκυρη παρατήρηση. Δεν είναι καθόλου άστοχη. Πάμε παρακάτω. Να μην ξέρει ο αντιδήμαρχος ποιος είναι ο ιατρός εργασίας. Χρήστο, δεν χρειάζεται. Το διόρθωσε μετά από παρέμβαση. Λοιπόν, καλά. Εντάξει, ορίστε, κύριε Μιχαηλίδη. Κύριε Μιχαηλίδη,
Κάντε σιγά. Άκουσα πολύ καλά τη συνέντευξη που έδωσα. Καλά. Αναφέρθηκα στο γιατρό της υπηρεσίας και μετά είπα και το κοινωνικό ιατρείο με τον κύριο Παπουτσέλη προσφέρει υπηρεσίες. Ένα Σάββατο κάναμε εξειδικευμένες εξετάσεις με όλους τους υπαλλήλους. Αυτό είπα, το άκουσα πολλές φορές. Είναι δυνατόν πράγμα στον κύριο Παπουτσέλη. Το είπαμε χίλιες φορές. Το είπαμε χίλιες φορές. Αλλά δεν υπάρχει λόγο. Να το πούμε χίλιες μία να τραβάει και τα συμβούλια ΕΣΑΗ. Εντάξει, ωραία, ωραία. Ωραία, τέλος, πάμε. Λοιπόν, το ψηφίζουμε το 11, κυρίες και κύριοι. Κατά ο κύριος Μιχαλίδης. Εντάξει, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Πάμε στο 12. Λήψη απόφαση για ανανέωση μίσθωσης έκτασης 500 τετραγωνικών μέτρων για το ΣΥΓΜΑ ΒΙΤΑ ΕΣΥΜΗ στην περιοχή ύψωμα δεξαμενής ΕΣΥΜΗ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και της ΚΟΣΜΟΤΕ. Μεταξύ εννοεί Δήμο Αλεξανδρούπολης και ΚΟΣΜΟΤΕ. Λοιπόν, ορίστε. Εντάξει, ωραία. Εμείς προτείνουμε 3.000 συν χαρτόσιμο και όχι όπως λένε αυτοί 2.100. 3.000 συν χαρτόσιμο. Ωραία. Συμφωνούμε, κυρίες και κύριοι. Συμφωνούμε. Ομόφωνα το 12, πάμε στο 13. Κάντε ησυχία. Έγκριση ή μη τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας και κατάστασης οπτικοακουστικού συστήματος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Αφορά τέλος πάντων καινούργια μοντέλα αντί για τα παλαιότερα με την ίδια τιμή χωρίς επιβάρυνση. Αυτό είναι. Λοιπόν. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Εντάξει. Το ψηφίζετε, κύριε Δευτέρη. Ωραία. Ομόφωνα, λοιπόν. Το 14. Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης. Ωραία. Παράταση. Τι παράταση έχουμε. Έως 5 Τετάρτου. Εντάξει, ωραία, ωραία. Λοιπόν, εντάξει, συμφωνούμε κυρίες και κύριοι. Ομόφωνα το 14. Το 15 συζητήθηκε. Λοιπόν, λίγο διευκολύνεται την κυκλοφορία. Λίγο. Το 15 έχει συζητηθεί. 16, 17 και 18 είναι διαγραφές προστήμων. Δεν φαντάζομαι να έχει αντίρρηση κανείς. Υπάρχουν οι εισηγήσεις. Τις έχουν υπόψη τους. Λοιπόν, ομόφωνα και τα 3. Πάμε στο 19. Προμήθεια και μεταφορά δρανών υλικών λατομείου, σκυροδέματος και ψυχρού και θερμού ασφαλτομείγματος. Έχετε την εισήγηση, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Να πω μόνο ότι φέτος, επειδή πέρασε ένας χρόνος θητείας μου και κάποια πράγματα μαθαίνουμε και τα διορθώνουμε, κάνουμε συνολικά ένα διαγωνισμό έτσι, για τα δρανή υλικά, ψυχρό και θερμό ασφαλτόμειγμα, ανοιχτός διαγωνισμός, 258.000. Συντομεύουμε τις διαδικασίες και τις διαγωνιστικές και όλες τις άλλες, θα τα έχουμε όλα μαζί. Έχουμε κάτι. Απλώς παράκληση, Γιώργο, αν μπορείς να βάζουν και τις μελέτες μέσα. Δηλαδή αυτή η μελέτη 14 του 18, αν μπορούμε στις εισηγήσεις έστω ψηφιακά να μπαίνει μέσα. Ναι. Λοιπόν, ομόφωνα λοιπόν και το 19, πάμε στο 20. Έγκριση χορήγηση πρώτης παράτασης ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου διαμόρφωσης κόμβων επί της οδού Κονδύλη κατά 3 μήνες. Ο λόγος είναι την Παρασκευή τελειώνουμε από την Κονδύλη, αφήνουμε τη μεγάλη εβδομάδα για να μην διαταράξουμε κυκλοφορία και μετά συνεχίζουμε στην εντάξει, κατανοητό. Ναι, απλώς άργησε η κυκλοφοριακή μελέτη από το ΦΕΚ. Αυτό είναι ο λόγος παράτασης. Συμφωνούμε. Ομόφωνα. Απλώς μια διόρθωση στην ημερομηνία περαίωσης είναι το 18, Γιώργο. Η ημερομηνία περαίωσης, συμβατικής περαίωσης είναι το 18. Μια διόρθωση. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, το 21, ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου περίφραξη γηπέδου Παλαγίας. Είναι ο κύριος Σταντάλακης και ο κύριος Ζητάκης από τους αιρετούς. Ο κύριος Σταντάλακης και η κυρία Φωκιανού. Λοιπόν, πάμε στο 22, ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δημοτικής Ενότητας Φερών. Λοιπόν, είναι από τους αιρετούς ο κύριος Τερζής και ο κύριος Πάλης και η κυρία Χρυσοχοίδου από τους υπηρεσιακούς. Πάμε στο 23. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, εργοταξιακή σημάση ως έργο για το έργο κατασκευή και τοποθέτηση καμπινών, τοποθέτηση στήλου με κάτωπτρο και δικτύων οπτικών ινών στην περιοχή Τριφυλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Εντάξει, έχετε την εισήγηση. Έχουμε να ρωτήσουμε κάτι? Όχι. Το ψηφίζουμε ομόφωνα. Λοιπόν, πάμε στο 24. Παράταση προθεσμίας του έργου κατασκευή υποδομών για ΣΜΑ. Έχετε και αυτή την εισήγηση. Έχετε κάτι να ρωτήσετε? Ορίστε, κύριε Δευτέρη. Τι να ρωτήσουμε, απλά να πούμε ότι 24, 25 και 26, μια γενικά μην τα λέμε όλα μαζί. Ναι. Επειδή έχουμε καταψηφίσει τα αντίστοιχα, δεν μπορούμε να τα ψηφίζουμε. Λευκό. Λοιπόν. Λευκό, λοιπόν, στο. Θέλετε κάτι, κύριε Μιχαλίδη, ζητήσατε το λόγο. Ναι, να ρωτήσω, επειδή μιλάμε για το ΣΜΑ, αν ισχύει η ζήλωση. Παρακαλώ.
Αν ισχύει η δήλωση του κυρίου Δημάρχου 31 Ιουλίου του 2017 ότι σε 10 μήνες, θα φύγει η επιβάρηση του 18% στα ανταποδοτικά τέλη. Το δηλώσατε 31 Ιουλίου. Στο Maximum FM, 31 Ιουλίου. Πάτε να ρωτήσετε το Maximum. Λοιπόν, μα είναι δυνατόν, δεν καταλαβαίνετε ότι εδώ δημοσιογράφοι. Εσείς τα λέτε αυτά δημοσίως. Μα με συγχωρείτε, εσείς τι είστε, ο ελεκτής. Δεν μπορείτε να λέτε όμως. Μα είστε ο ελεκτής μου. Αλλά δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν έχει κάνει να κάνετε. Εγώ εκεί πέρα παρακολουθήσω τον Δημαρχό. Οψόμεθα, κύριε. Οψόμεθα. Είμαστε καλά. Οψόμεθα, πάμε παρακάτω. Δεν θα δίνουμε αναφορά στο κεφάλι για τη ζωή μας. Ό,τι δεν θα λέω. Πάμε παρακάτω. Παρατείνουμε ομόφωνα την προθεσμία. 24, 25, 26. Λοιπόν, ο κύριος Δευτερέως είπε στο 24, 25, 26 Λευκό. Λευκό και η κυρία Δραμανίδου. Απλώ το 25 λέει κατασκευή περιφερειακού γιατρού. Δεν φτάσαμε ακόμα, δεν φτάσαμε. Λοιπόν. Κάντε λίγο ησυχία. Λοιπόν, είπαμε Λευκό, ο κύριος Δευτερέως, κυρία Δραμανίδου στο 24, κρίνεται κατά πλειοψηφία. Πάμε στο 25. Κύριοι και κυρίες, θα κάνουμε λίγο ησυχία για να προχωρήσει η διαδικασία. Να σταματήσω, θέλετε διάλειμμα, τι θέλετε. Θέλετε ένα διάλειμμα. Ένα διάλειμμα θέλετε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο 25. Έγκριση του πρώτου απέτου έργου κατασκευή υποδομών για ΣΜΑ. Λοιπόν, ποιο. Το 25. Έγκριση πρώτου απέτου έργου κατασκευή υποδομών για ΣΜΑ. Ωραία. Λοιπόν, Λευκό, ο κύριος Δευτερέως, κυρία Δραμανίδου, στο 25 και πάμε στο 26. Ομόφωνα, κατά πλειοψηφία το 25. 26. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Διαμάθ με τίτλο Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ανατολικού Τομέα ΠΑΜΘ κτλ. Είναι τυπικό, λοιπόν, είναι Επιτροπή Παρακολούθησης προκειμένου να προκειμένου να διακήρυξη για τη ΜΕΑ και η Δημοπράτηση. Ήταν απαραίτητο, ας ακουστούν τα ονόματα. Η υπηρεσία προτείνει τον ορισμό του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Κουκουράβα Γιώργου, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Ανακύκλωσης και αυτά, κ. Γιώργα Χρήστο, για τη θέση του εκπροσώπου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Αυτή και τον Μαμσάκο Χριστόδουλο, πρόεδρο της Διαμάθ, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Τραϊανούπολης και ενέργειας φυσικών πόρων, κ. Φαλέκα. Ο Αντιδήμαρχος ηγείται. Έπρεπε να συγκροτηθεί αυτή η επιτροπή, είναι απαραίτητο για να προχωρήσει η διαδικασία. Εντάξει, συμφωνούμε. Λευκό, είπαμε ο κύριος Δευτερέως, κυρία Δραμανίδου. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Πάμε στο 27. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού. Λοιπόν, εντάξει, και εδώ ομόφωνα. Το 28, αποσύρεται. Δεν έχει περάσει από την επιζού. Πάμε στο 29. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του Μουσικού Σχολείου. Εντάξει. Λοιπόν. Μισό λεπτό, ναι, 30, έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Έχετε την εισήγηση, δεν ξέρω, θέλετε κάτι στον κύριο Χατζηλάκη. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ορίστε. Είναι μια κυκλοφοριακή ρύθμιση εκεί που θα πάει το ΚΤΕΛ. Από τώρα δηλαδή παίρνουμε τις ρυθμίσεις, να είναι έτοιμα όλα, όταν θα φτάσει εκείνη η στιγμή. Μπαίνουν φανάρια στην Ευσταθίου και Λεωφόρου και Εθνική Οδό και στην Αναπαύσεως, γίνεται εκεί ένας κόμβος με φανάρια και επίσης τα φανάρια στη Δημοκρίτου και Εθνική Οδού, επί της Εθνικής Οδού, τροποποιείται και εκεί για να τα λεωφορεία που θα έρχονται από την ανατολική πλευρά της πόλης, εκεί στο ύψος πίνω τώρα η Αλφα-Μπακ, θα μπαίνουν στρίβουν αριστερά. Τώρα δεν μπορούν να στρίψουν αριστερά, θα γίνει κανονικά φωτεινοί σηματοδότες. Και επίσης θα γίνει μονοδρόμηση στον δρόμο που θα γίνει στο νέο ΚΤΕΛ εκεί, όταν θα στρίβουν ανεβαίνουν όπως θα πάρουν, να μην ξανακατεβαίνουν. Επίσης πήραμε μια απόφαση για θέση αμαία. Γενικής χρήσεως στην κατηφόρα του Αγίου Νικολάου 40 εκκλησιών είναι μέσα στα ποσοστά που προβλέπει η κυκλοφοριακή μελέτη για τις θέσεις στάθμευσης αμαία. Και επειδή είναι μέσα στη μελέτη κοντά σε ναούς, ιδρύματα, τέλος πάντων υπηρεσίες δημόσιες κτλ., μια θέση γενικής χρήσεως. Γενική η θέση. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Εκεί που κατεβαίνει. 40 εκκλησιών. Δεν κατεβαίνει. Μονόδρομος είναι εκείνος. Είναι ακριβώς εκεί. Εντάξει. Υπάρχουν άτομα που ανεβαίνουν, Σάρα. Εντάξει. Λοιπόν, μην κάνουμε διάλογο, κύριε Φωτιάδη. Σάβα, τέλος. Ρε παιδιά, Σάβα, επειδή έχω πάει πολλές φορές τα μέτρα και καμιά 20 χρόνια τώρα, ξέρω τι γίνεται. Εντάξει, Κώστα. Ανεβαίνουν. Εντάξει, δεν είμαι συναγγέλ μορφές τώρα, Σάβα. Μην κάνετε διάλογο. Τέρμα η κουβεντούλα. Έλα, τελειώσαμε. Και το τρίτο θέμα,
Κύριε συνάδελφε, κύριε Δευτερέ, το τρίτο θέμα, επειδή οι θέσεις στις θέσεις φορτοεκφόρτωσης το ωράριο ήταν 10 το βράδυ με 9 το πρωί και 3-5 το απόγευμα, ρωτώντας και σε άλλες περιοχές της χώρας τι συμβαίνει και βλέποντας εδώ πρακτικά τι συμβαίνει, αποφασίσαμε να προτείναμε μάλλον και για το Δημοτικό Συμβούλιο να έχουμε αυτές τις θέσεις τις οριζόμενες για φορτοεκφόρτωση όλο το 24ωρο για τους χώρους, για χώρο φορτοεκφόρτωσης. Όμως θα ενημερωθούν όλες οι μεταφορικές εταιρείες και οι υπόλοιπες που κάνουν διανομές προϊόντων κτλ. Ώστε να είναι όσο μπορούμε δηλαδή να είναι κενές εκκινηστές εμείς σαν Δημοτική Αστυνομία και σαν Τροχέα για να εξυπηρετούνται αυτοί και να μην δημιουργείται αυτό το πρόβλημα που δημιουργείται τώρα. Πρακτικά όμως δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε αυτό το ωράριο. Τα καταστήματα ανοίγουν 9 η ώρα. Νύχτα δεν λειτουργεί κανένας. Λοιπόν, κύριε Φωτιάδη, ο λόγος σε εσάς. Κάντε ησυχία. Κάντε ησυχία. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζανόβαστο, στο βαθμό που σας αφορά, θα ήθελα να ρωτήσω αν προτείνατε κάποια φανάρια στην Αγίου Δημητρίου κυρίως αφορά τον είναι υπό εκπόνηση η μελέτη. Γιατί θα θρυνήσουμε θύματα. Είναι υπό εκπόνηση η μελέτη, κύριε Φωτιάδη, στην Αγίου Δημητρίου προτείνεται από την Κυπροφοριακή. Σε αναχωριέμαι κάθε φορά και βλέπω πόσο επικίνδυνο είναι. Ναι, και θα γίνονται και κρασπεδόρυθρα εκεί που δεν έχει στο τέλος της Αγίου Δημητρίου. Να γίνει διάνοιξη 50 μέτρα, να γίνει διαμόρφωση. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, τέλος. Λοιπόν, ο κύριος Γουμενίδης είπαμε. Το ψηφίζω εκτός από το τρίτο θέμα. Εκτός από το τρίτο θέμα. Και αυτό γιατί δεν θα ήθελα σε καμιά περίπτωση να είναι 24 ώρες. Εντάξει. Εντάξει. Το ξέρω, Δημαρχέ. Εντάξει. Δεν το ψήφισα. Εντάξει. Κατά στο τρίτο θέμα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ο κύριος Γουμενίδης. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το υπόλοιπο. Λοιπόν, στο 31 έγκριση πρωτοκόλλου νέων εκπαιδευτικών διαβίου μάθησης. Είναι στη διακόσμηση ο κύριος Χαράλαμπος στο Καμάνης και στην τουρκική γλώσσα η κυρία Τσαμπουρλίδου Χριστίνα. Λοιπόν, πάμε στο 32, αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Είναι ο κύριος Ασπιώτης, ο Στάθης παραμένει και μπαίνει ο κύριος Ιωαννίδης, αντικαθιστά. Δεν αναφέρεται εδώ το όνομα του προηγούμενου, του προκατόχου του. Είναι τέλος πάντων οι δύο προτάσεις του εργατικού κέντρου. Είναι Ασπιώτης Ιωαννίδης, οι νέοι. Πάμε στο 33. Έγκριση μετακίνηση του Δημάρχου στην Αθήνα 29-3-18. Ομόφωνα. Κατά. Ομόφωνα, ναι. Πάμε στο 34. Έγκριση δαπανών μετακίνηση του Αντιδημάρχου Τριανούπολης στην Θεσσαλονίκη 12-3-13. Κατά ο κύριος Μαυρίδης, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Πάμε στο 35. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του κυρίου Βαταμίδη στην Αθήνα στις 6-3-18. Λοιπόν, ομόφωνα και αυτό. Το 36 συζητήθηκε. Το 37 ακύρωση τσιπαριθμών 105-18 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Λοιπόν, εντάξει, ομόφωνα. Και το 38 επίσης. Ομόφωνα. Λοιπόν, λύη της συνεδρίασης. Καλό Πάσχα. Μπορείτε να κάνετε παρασκευή να κάνετε.